Λοιπόν, καλησπέρα σας. Θα το κάνω και εγώ θεαματικά όπως το Λαζόπουλο. Αγαπητοί λογοδημιώτες, αγαπητές λογοδημιώτισες, φίλες και φίλοι της λογοδημίας. Ονομάζομαι Ανδρέας Σεραφείμ. Είμαι ερευνητής στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας και μαζί με τη συνάδελφό μου, την Αλεξάνδρα Ροζοκόκη, ένας από τους συνδιοργανωτές της λογοδημίας, μετά την πρώτη και πολύ επιτυχημένη διάλεξη του δεύτερου της κύκλου, σας καλωσορίζω σήμερα στην δεύτερη διάλεξη, η οποία θα είναι, είμαι απολύτως σίγουρος γι' αυτό, εξίσου θεματικά ενδιαφέρουσα, κατά κεφαλήν επωφελής και επιτρέψτε μου τον όρο φιλολογικά χυμώδης. Άλλωστε, βασική στόχευση της λογοδημίας είναι να αναδείξει τη θεματική ευρύτητα, την ερευνητική βαθύτητα και την συγχρονική και διαχρονική θελκτικότητα της κλασικής φιλολογίας. Δεν είναι μία επιστήμη που αποκοιμίζει με άλλα λόγια, αλλά μία επιστήμη που θέτει στο επίκεντρό της τον σύγχρονο άνθρωπο, που διδάσκει, που συγκινεί ακόμα, που γοητεύει νέους ανθρώπους και μαζί τους συνεχίζει να εξελίσσεται δυναμικά και να αποκτά νέες μορφές, κυρίως όσον αφορά την έρευνα. Και χαίρομαι πραγματικά που βλέπω να είναι μαζί μας πολλοί νέοι άνθρωποι, πολλοί φοιτητές κλασικής φιλολογίας, άνθρωποι που αγαπάνε και μελετούν με επιμονή, υπομονή, μεράκι και αγάπη την αρχαία ελληνική γραμματεία. Φίλες και φίλοι, είναι το ρήμα αγαπώ, η λεκτική και ουσιαστική απολυτότητα που δεν χρειάζεται επεξηγήσεις και υποσημειώσεις. Είμαστε όλοι φιλόλογοι, παρατηρήστε την ίδια τη λέξη, το ίδιο το σώμα της λέξης, γιατί έχουν και οι λέξεις σώματα, όπως λέω συχνά στους φοιτητές. Παρατηρείτε κάτι ενδιαφέρον, αγαπώ, είναι το α και το ω, είναι η αρχή και το τέλος. Γι' αυτό είμαστε εδώ, με τη Λογοδημία, με το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, με την Ακαδημία Αθηνών, γιατί αγαπάμε την επιστήμη μας και αυτή την αγάπη προσπαθούμε να τη μεταφέρουμε και σε άλλους ανθρώπους, όχι κατά ανάγκη φιλολόγους, αλλά επιστήμονες και όσους άλλους ενδιαφέρονται για την ανθρωπολογία, την κοινωνιολογία, τη φιλοσοφία, την πολιτική, την νομική επιστήμη, τη ρητορική, τα εθνικά και πολιτισμικά πράγματα της Ελλάδας. Γιατί για την αποσαφήνιση όλων αυτών των θεμάτων η επιστήμη της κλασικής φιλολογίας έχει να προσφέρει κάτι χρήσιμο. Η λογοδημία λοιπόν δημιουργεί ένα βήμα επικοινωνίας με την επιστημονική κοινότητα, αλλά και με την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών. Προσφέρει σε αυτήν το αποτέλεσμα της έρευνας και της γνώσης, αλλά δέχεται και από αυτήν τη σοφία της συλλογικής γνώμης. Είναι ένα ιδιότυπο υπό τις περιστάσεις διαδικτυακό φιλολογικό εργαστήρι έγκαιρης γνώσης, αλλά και ανεμπόδιστης της έκφρασης γνώμης, όπως ήταν κάποτε άλλοτε τα φιλολογικά ιστορικά καφενεία, από όπου ακάματοι εργάτες του πνεύματος πέρασαν και συζήτησαν λογοτεχνικά, καλλιτεχνικά, εκπαιδευτικά, εθνικά, πολιτικά θέματα. Η λογοδημία προσπαθεί να αναβιώσει αυτή την κουλτούρα λόγου, διαλόγου και δημόσιας συζήτησης για ζητήματα που αφορούν όλους μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη ρητορική στα παπυρικά κείμενα. Για τη ρητορική θα ξαναμιλήσουμε στην πορεία των διαλέξεων της λογοδημίας. Στην πρώτη διάλεξη μιλήσαμε για την συγχρονική πολιτική ηγεσία μέσα από το πρίσμα της αριστοτελικής φιλοσοφίας. Θα μιλήσουμε στις επόμενες διαλέξεις για την εθνική καταγωγή των Ελλήνων. Πόθεν οι Έλληνες, θα ρωτήσουμε. Θα μιλήσουμε για την αξία των κλασικών σπουδών, για την πρόσληψη και τη σημασία του αρχαίου δράματος σήμερα, για τη θέση των γυναικών σε αρχαίες και σύγχρονες κοινωνίες, για θέματα που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο όπως απασχολούσαν και τον άνθρωπο στην ελληνική αρχαιότητα. Έχουμε λοιπόν σήμερα την πολύ μεγάλη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε στη λογοδημία τον γνωστό και διαπρεπή καθηγητή αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και παπυρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Αμφιλόχιο Παπαθωμά.
Ο κύριος Παπαθωμάς έχει αναπτύξει αξιόλογη δραστηριότητα στην προώθηση των κλασικών γραμμάτων σε ένα ευρύτερο ακροατήριο. Είναι δηλαδή υπό μία έννοια επίτιμος λογοδημιώτης. Ή όπως έχω πει και στον ίδιο και έχω ξαναπεί δημόσια, είναι ένας δεινός προσιλητιστής για τις κλασικές σπουδές. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε ανάγκη τους άξιους αυτούς υπηρέτες της φιλολογίας. Γιατί πιστεύω και το πιστεύω βαθιά ότι ούτε η έρευνά μας, ούτε η διδακτική μας ενασχόληση με τα γράμματα πρέπει να καταλήγουν απλώς σε ένα ενδοπανεπιστημιακό, σε ένα ενδοοικογενειακό, όπως λέει ο διάλογο. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας. Και πιστεύω ότι ο κύριος Παπαθωμάς έχει βρει και με την έρευνά του και με τη διδασκαλία του και με τις πολύπλευρες και έξυπνες δράσεις του τον τρόπο αυτό, τον τρόπο να μεγαλώσει η οικογένεια της κλασικής φιλολογίας. Σε αυτό το σημείο και προτού προχωρήσουμε στην παρουσίαση του εντυπωσιακότατου, αλήθεια είναι, βιογραφικού του κυρίου Παπαθωμά, θα ήθελα να δώσω τον λόγο στο διευθυντή του κέντρου μας, τον εμψυχωτή όλων, τον κύριο Αθανάσιο Στεφανή, για το δικό του εισαγωγικό σημείωμα. Θανάση. Είναι μεγάλη τιμή που μου κάνετε, η μεγάλη χαρά μου να σας καλωσορίσω όλες και όλους απόψε στην δεύτερη διάλεξη του δεύτερου κύκλου της λογοδημίας, ο οποίος ευδοκίμησε και παρέσυρε τόσο κόσμο κοντά του. Σήμερα μιλούσα εγώ για 60 άτομα στην αρχή όταν είδα τον Αμφιλόχιο, αμέσως είμαστε στις 73, δεν έχουν σημασία τα νούμερα, είναι άλλοι 100 που περιμένουν στην πόρτα, δεν θα κλείσει η πόρτα, θα μπουν όλοι. Για όλους υπάρχει χώρος. Είναι πολύ ευχάριστο που βλέπω τόσο κόσμο, νέο, φοιτητές, όχι ότι υπάρχει καμιά ρατσιστική διάθεση με τους ηλικιωμένους, όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, απλώς οι νέοι είναι αυτοί που θα πάρουν τη σκυτάλη πολύ σύντομα στη φιλολογία και αυτό το σεμινάριο και αυτό γίνεται. Είναι η απάντηση στην κρίση των κλασικών σπουδών. Δεν μπήκαμε στον κόπο, το συζητούμε συνεχώς με τον Ανδρέα, τον Σεραφείμ, να δώσουμε μια απάντηση παγκοσμίως για το αν υπάρχει κρίση των κλασικών σπουδών, αν είναι απαραίτητες σήμερα οι κλασικές σπουδές. Νομίζω ότι το σεμινάριο αυτό οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση. Θα κάνω και μια διάκριση ακόμη, χαιρετώντας την Κατερίνα Συνοδεινού που είναι όψε μαζί μας και τον Μανώλη Ανδρουλιδάκη από το Ηράκλειο και όλους βέβαια εσάς. Αφήνω όμως το λόγο στον αγαπητό. Γεια σας. Γεια σου Κατερίνα. Αφήνω μέσα το λόγο στους συνδιοργανωτές, στην Αλεξάνδρα και στον Ανδρέα και χαίρομαι πολύ που βλέπω τον αγαπητό φίλο, τον καθηγητή Αμφιλόχιο Παθαμά, τον αγαπητό Αμφιλόχιο. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε απόψε μαζί μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Να πω και εγώ την δική μου ολόκαρδη και ολόθερμη καλησπέρα στην κυρία Συνοδεινού. Μεγάλη μας τιμή και μεγάλη μας χαρά που την έχουμε μαζί μας. Χαρά μου. Την πρώτη διάλεξη δεν μπόρεσα να την παρακολουθήσω γιατί έλειπα. Ήμουνα μακριά. Είστε πάντα ευπρόσδεκτη, κυρία Συνοδεινού. Ευχαριστώ. Είστε άνθρωπος δικός μας. Ευχαριστώ πολύ. Πάντα μέσα στην καρδιά μας. Λοιπόν. Να προχωρήσουμε στην παρουσίαση του κυρίου Παπαθωμά για να μπορέσει να λάβει τον λόγο και να τον απολαύσουμε όλοι. Ο Αμφιλόχιος Παπαθωμάς, γεννημένος στον Πειραιά, πτυχιούχος κλασικής φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Χάιδελβέργης, ακολούθως λέκτορας και επιστημονικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Σάλτσπουργκ, επιστημονικός ερευνητής στην Αυστριακή Ακαδημία Επιστημών, λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, αφού ολοκλήρωσε αυτό τον εντυπωσιακό γύρο της γνώσης σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, είναι σήμερα και σε ευρωπαϊκές χώρες, είναι σήμερα τακτικός καθηγητής αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και παπυρολογίας στο τμήμα φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει κατά καιρούς διδάξει εξαμηνιαία προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στα πανεπιστήμια Θράκης, Μπρατισλάβας, Χάιδελβέργης και Φράιμπουργκ, ενώ έχει δώσει πολλές διαλέξεις σε ευρωπαϊκά και αμερικανικά πανεπιστήμια. Έχει υπάρξει υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών,
του κρατικού γερμανικού ιδρύματος Alexander von Humboldt και της Βρετανικής Ακαδημίας Επιστημών, αλλά και άμυστος ερευνητής στο πρόγραμμα Κάρα Θεοδωρή του Πανεπιστημίου Πατρών και στο πρόγραμμα Πυθαγόρας του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διευθυντής του Εργαστηρίου Κυπριακών Μελετών και του Εργαστηρίου Παπυρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, τακτικό μέλος στο Ακαδημαϊκό Συμβούλιο του Κέντρου Ελληνιστικών Σπουδών Αλεξάνδρειας και αναπληρωματικό μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδίου Κέντρου, πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, κριτής στο Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης, στο Αυστριακό Ίδρυμα Ερευνών, καθώς επίσης και σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Είναι μέλος πολλών ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιριών, διατελεί πρόεδρος της Ελληνικής Παπυρολογικής Εταιρείας και Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ανθρωπιστικής Εταιρείας. Η έρευνά του εστιάζεται στα πεδία της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας, της παπυρολογίας, της παλαιογραφίας, της κριτικής του κειμένου έργων αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και της μελέτης της Καινής Διαθήκης. Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε πολλά διεθνή συνέδρια με θέματα της αρχαίας ελληνικής φιλολογίας και παπυρολογίας. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 20 βιβλία και περισσότερα από 140 επιστημονικά άρθρα σε συλλογικούς τόμους, διεθνή περιοδικά με κριτές και πρακτικά συνεδρίων, καθώς και περίπου άλλες τόσες βιβλιοκρισίες. Ένα πραγματικά, όπως σας είπα και στην αρχή, εντυπωσιακότατο βιογραφικό. Το θέμα της σημερινής ανακοίνωσης του κυρίου Παπαθωμά στη Λογοδημία είναι ρητορικές, στρατηγικές και τεχνικές στις ελληνικές παπυρικές επιστολές της ύστερης αρχαιότητας. Αγαπητέ κύριε Παπαθωμά, αγαπητέ αμφιλόχοι, είναι μεγάλη μας τιμή που σε έχουμε μαζί μας. Ο λόγος σε σένα. Ευχαριστώ θερμά, αγαπητή μου Ανδρέα, αγαπητή μου Θανάση, αγαπητή μου Αλεξάνδρα, για την πρόσκληση και την εξαιρετική τιμή να βρεθώ μαζί σας, να μοιραστώ έτσι την αγάπη σας και την αγάπη που έχετε και έχουμε για τα κλασικά γράμματα, για την μελέτη της αρχαιότητας και να περάσουμε μαζί τις επόμενη μία μισή ώρα, νομίζω με έναν τρόπο που θα προσπαθήσω να μην είναι πάρα πολύ βαρετός. Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι στην Ακαδημία Αθηνών, της οποίας τα ερευνητικά κέντρα, αλλά και η εγγένη παρουσία της έχει χαράξει τα πράγματα του τόπου μας για 200 χρόνια τώρα. Τα τελευταία 200 χρόνια της ιστορίας του ελληνικού κράτους, η Ακαδημία Αθηνών είναι, πιστεύω, μαζί με το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, οι τρεις πυλώνες που κράτησαν τον τόπο μας και τον οδηγούν στην επόμενη εκατονταετία. Και είναι χαρά να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας και να ενώνουμε τις δυνάμεις μας. Βλέπω πάρα πολλούς συναδέλφους και από ξένα πανεπιστήμια, μεταξύ άλλων την Ελλήνη της Καρσουλία, από την Κολονία και άλλους. Είναι πάρα πολύ ωραία η βραδιά. Να πω ότι διάλεξα μια θεματική η οποία είναι λίγο παράξενη, αντιστοιχεί στην παλιά μεγάλη μου αγάπη, την παπυρολογία, και μάλιστα σε ένα χώρο της παπυρολογίας που είναι ελάχιστα γνωστός. Δεν αφορά τη λογοτεχνική παπυρολογία, ούτε την παπυρολογία της ελληνιστικής εποχής ή της ρωμαϊκής εποχής. Αλλά διάλεξα την επιστολογραφία της ύστερης και ύστατης αρχαιότητας ως ένα χώρο ο οποίος μπορεί και να μας εκπλήξει, μπορεί να μας δώσει νέα πράγματα και να δούμε πώς οι άνθρωποι, οι καθημερινοί άνθρωποι, συνδύαζαν και προσπαθούσαν να διαμορφώσουν τη ρητορική τους για να επιτύχουν αυτό που επιδίωκαν, γιατί πάντα η επιστολογραφία των πραγματικών ανθρώπων, οι πραγματικές επιστολές, όχι λογοτεχνικές, έχουν πάντα ένα συγκεκριμένο ζητούμενο και πρέπει να είναι πάντα προσανατολισμένες προς την επίτευξη σκοπών, και είναι ενδιαφέρον να δει κανείς πώς χρησιμοποιεί κανείς διάφορα ρητορικά τρίκ, ρητορικά τεχνάσματα, πώς επιχειρηματολογεί, πώς συγκρούεται και πώς αναζητά συνδιαλλαγή, πώς αναζητά λύσεις, πώς αναζητά να συνδιαλεχθεί, να πείσει ή να συμβιβαστεί με τον συνομιλητή του ή με ένα τρίτο πρόσωπο μέσα από το επιστολικό του έργο. Και όλα αυτά με πραγματικούς ανθρώπους σε μια εποχή που την ξέρουμε ελάχιστα. Διάλεξα επιστολές από περίπου την ύστερη αρχαιότητα, από τον 4ο-5ο αιώνα μέχρι τον 7ο-8ο αιώνα μετά Χριστόν. Μια εποχή δηλαδή με τέχνια που είναι ελάχιστα γνωστή, γιατί για πολλούς δεν είναι καν αρχαιότητα, ενώ για πολλούς άλλους δεν είναι ακόμη Βυζάντιο.
Γιατί πια οι πολλοί Βυζαντινολόγοι ξεκινούν το Βυζάντιο από τον 7ο-8ο αιώνα, από τους παλιούς σκοτεινούς αιώνες ή από τον 9ο ακόμα αιώνα. Και αυτή η εποχή είναι μια γοητευτική εποχή που νομίζω αξίζει την αγάπη μας και το ενδιαφέρον μας και η οποία μπορεί να μας δώσει πλούσιους ερευνητικούς καρπούς και πολλά πράγματα για τη σημερινή μας αυτοσυνειδησία, για το ποιοι είμαστε σήμερα. Πιστεύω ότι αυτή η εποχή μπορεί να μας κάνει να καταλάβουμε ως γέφυρα πώς φτάσαμε να είμαστε αυτοί που είμαστε ερχόμενοι από την ένδοξη αρχαιότητά μας. Μη σας ζαλίσω όμως να πω αρχικά ότι επιστολές σε παπύρους έχουμε πολλές. Έχουμε περίπου 8.000 επιστολές γραμμένες από πραγματικούς ανθρώπους οι οποίες έχουν σωθεί και έχουν εκδοθεί σε παπύρους. Πόσες έχουμε γενικά? Το λιγότερο 25.000-30.000. Έχουν για την ώρα εκδοθεί 8.000. Όπως και οι πάπυροι είναι λίγοι που έχουν εκδοθεί, έχουμε περίπου 80-90.000 παπύρους και συναφείς φορείς γραφής, όστρακα κλπ. Ενώ έχουμε περίπου 1,5 εκατομμύριο αρχαίους ελληνικούς παπύρους. Δηλαδή δεν έχει εκδοθεί ούτε το 1/15. Αν αυτό το προβάλλει στις επιστολές, στις 8.000 επιστολές που έχουμε, μπορεί ίσως να μιλάμε για ένα αριθμό που να είναι πολύ πάνω από 100.000 επιστολές, οι περισσότερες των οποίων περιμένουν να εκδοθούν. Εγώ είπα, μιλάω για 25-30.000 επιστολές, αρκετά έτσι μεγάλες, που μας περιμένουν ακόμα. Και έχει πάρα πολύ δουλειά να γίνει γι' αυτό. Από αυτές, οι επιστολές της ύστερης αρχαιότητας, της ύστατης αρχαιότητας, είναι σίγουρα περίπου 3.000, κάπου εκεί, 3.500, χοντρικά έτσι πάντα μιλώντας. Δεν είναι παράξενο ότι έχουμε τόσες επιστολές και γενικότερα παπυρικές επιστολές και από την ύστερη αρχαιότητα, γιατί οι επιστολές ήταν πάντα ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσο κατά την αρχαιότητα επικοινωνίας, διαλόγου, πειθούς, και πάρα πολλές φορές οι άνθρωποι γράφαν για να πείσουν τους συνομιλητές τους να βελτιώσουν τη δική τους θέση και γενικά να προκαλέσουν αλλαγές στο περιβάλλον και στη θέση τους, να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα, να θέσουν αιτήματα, και σε όλα αυτά χρησιμοποιούσαν μια ποικιλία από στρατηγικές και τεχνικές, ενώ τις περισσότερες φορές τις συνδύαζαν αυτές τις στρατηγικές και τις τεχνικές, δημιουργώντας πραγματικά πολύ αξιόλογα δείγματα, κειμενικά δείγματα επικοινωνίας και ρητορικής πειθούς, στην οποία ρητορική πειθού πολλές φορές έρχονται να γονιμοποιηθούν τα κείμενα από θεωρητικά εγχειρίδια, τόσο της αρχαιότητας όσο και της ύστερης, όσο της κλασικής όσο και της ελληνιστικής και της ύστερης αρχαιότητας. Στη σημερινή μας έτσι συνάντηση διάλεξα να, μια και πρόκειται για υλικό που δεν είναι ευρύτερα γνωστό, να παρουσιάσω, να κάνω ένα συνδυασμό, να μην αναλυθώ σε υψηπετείς αναλύσεις που θα προϋπόθετα μια πολύ βαθιά γνώση του υλικού, αλλά προσπαθήσω να συνδυάσω την παρουσίαση του υλικού μαζί με σχολιασμό για το πώς αυτή η προσπάθεια ρητορικής αποτίμησης και δημιουργίας επιχειρηματολογίας και επιχειρημάτων συντελεί στην προσπάθεια των γραφέων να λύσουν προβλήματα είτε με συμβιβασμό, είτε με πειθό, είτε με διαπραγμάτευση, είτε με επιβολή θέσεων και ούτω καθεξής. Θα είναι βέβαια σε ένα βαθμό περιπτώσεις. Επέλεξα αντιπροσωπευτικά δείγματα για να δείξω καλύτερα αυτό το οποίο εννοώ. Είναι πολλά τα κείμενα βέβαια και αυτά θα τα βάλω στο PowerPoint και θα τα σχολιάζω λίγο. Βλέπω τους συνομιλητές και ξέρω όλοι πόσο καλά αρχαία ελληνικά γνωρίζουν, οπότε είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουν πάρα πολύ γρήγορα να τα βλέπουν τα κείμενα και να τα αξιολογούν πέρα από αυτό που θα λέω. Μόνο ότι η γλώσσα είναι η γλώσσα της ύστατης αρχαιότητας, η καθομιλουμένη γλώσσα της ύστατης αρχαιότητας, που δεν είναι πάρα πολύ εύκολη. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα κατανόησης. Άλλωστε, είναι και ένα βήμα πιο κοντά στα νέα ελληνικά από ότι η γλώσσα της κλασικής περίοδου. Και θα μου επιτρέψω τώρα να δοκιμάσω αυτό που δοκίμασα και πριν λίγο και πέτυχε, να βάλω το PowerPoint μου. Για να δούμε αν θα πετύχουμε. Βλέπουμε όλοι την οθόνη.
Ναι, Αμφιλόχια, μια χαρά. Αυτό βέβαια που φαίνεται τώρα είναι μόνο ο τίτλος, αλλά πολύ γρήγορα θα προχωρήσουμε και σε καλύτερα και κείμενα. Καταρχάς να πούμε ότι, ας πω δύο λόγια για τα αντικείμενα πάνω για τα οποία διαφωνούν οι άνθρωποι και προσπαθούν με τη ρητορική τους και τα τεχνάσματά τους και τις στρατηγικές τους να πετύχουν αποτελέσματα. Επειδή οι επιστολές αφορούν όλων των ειδών την ανθρώπινη δραστηριότητα, έχουμε ταυτόχρονα έχουμε ζητήματα τα οποία είναι καθημερινά, μπανάλ θα λέγαμε, αλλά και ταυτόχρονα πολύ σημαντικά ζητήματα. Στα πιο μπανάλ θέματα των οποίων επίλυση επιδιώκεται εδώ, μπορούμε να δούμε προβλήματα κακής συμπεριφοράς, προβληματικών αγαθών και υπηρεσιών, αλλά έχουμε και πολύ πιο σοβαρά ζητήματα που δίνουν αφορμή για διαφωνίες και διαμάχες, όπως για παράδειγμα μη επιστροφή χρεών, μη πληρωμή χρεών, τα οποία δεν πληρώθηκαν εγκαίρως, διοίκηση επιχειρήσεων και προβλήματα στον επιχειρηματικό χώρο. Έχουμε την κατανομή και το μοίρασμα κληρονομιάς. Έχουμε, όπως και σήμερα πολλές φορές, προβλήματα με όρια, με σύνορα, ακίνητης περιουσίας, κτημάτων. Βλέπουμε όλων των ειδών τα πρακτικά και αρκετά έτσι πιο θεωρητικά προβλήματα. Πρέπει όμως να πούμε ότι διαμάχες οι οποίες να επιλύονται μέσα από την επιστολογραφία την οποία διαθέτουμε σε παπύρους, τα οποία αναφορούν αφηρημένα ιδεολογικά θέματα, όπως για παράδειγμα θρησκευτικά δόγματα, πολιτική και ούτω καθεξής, είναι εξαιρετικά σπάνια. Οι άνθρωποι ήταν προσανατολισμένοι, όπως και στη σημερινή εποχή, οι καθημερινοί άνθρωποι ήταν προσανατολισμένοι στην επίλυση των καθημερινών τους προβλημάτων, τα οποία ήταν σε μεγάλο βαθμό οικονομικά. Ας δούμε τώρα τις στρατηγικές και τις τεχνικές που χρησιμοποιούσαν. Η πιο φυσικά πρωτόγονη τακτική, αλλά όχι σπάνια και πολύ αποτελεσματική, όπως και σήμερα, είναι να μπορέσει κανείς να απευθυνθεί στον αποδέκτη της επιστολής σε ένα συναισθηματικό επίπεδο και να του ζητήσει την καλή του θέληση, την καλή του διάθεση. Υπήρχαν πάρα πολλοί τρόποι να καταφέρει κανείς κάτι τέτοιο. Από τους πιο πρωτόγονους που απλώς παρακαλεί κανένας για ηκεσία, για ίκτο, για καλή διάθεση, μέχρι και πιο σύνθετους τρόπους. Έχουμε και πιο σύνθετους τρόπους και πιο έτσι επεξεργασμένους και κομψούς. Να δώσουμε ένα παράδειγμα για έναν πιο έτσι πρωτόγονο τρόπο. Εδώ βλέπετε ένα ωραίο κειμενάκι από τον 6ο αιώνα, όπου ο μιλητής λέει κατ' επανάληψη «παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ», γιατί παρακαλά και θέλει να το τονίσει και σε λεκτικό επίπεδο. Το γράμμα αυτό τελειώνει με χαιρετισμούς και μάλιστα με ένα χαιρετισμό στους στίχους 14-15 που δεν τους έχω εδώ, ο οποίος υπογραμμίζει ακριβώς αυτή τη μεγάλη ευγένεια που φτάνει και σε κάποια επίπεδα σχεδόν δουλικότητας, γράφει εκεί. Ταύτα γράφω, πλήστα προσκυνών και ασπαζόμενος τα ίχνη της ημετέρας λαμπράς αδελφότητος, με άχρη θέας δέσποτα. Θα δείτε ότι στα κείμενα αυτά πολλές φορές βάζω και την αγγλική μετάφραση, η οποία περιέχεται σε εκδόσεις ή σε άλλη γλώσσα, για να βοηθήσει κάποιον, επειδή ακριβώς η γλώσσα είναι λίγο στριφνή, η γλώσσα ας πούμε, αυτής της περίοδου για τα δικά μας γούστα, ώστε να υπάρχει μια βοήθεια όπου υπάρχει και αγγλική μετάφραση, την παραθέτω. Τέτοιες διατυπώσεις υπάρχουν πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ συχνές στις επιστολές αυτές της περίοδου. Οι γραφείς δεν ξεχνούν να στείλουν χαιρετισμούς σε μέλη της οικογένειας, πάρα πολύ συχνά στα παιδιά, στη σύζυγο, είναι ένα δείγμα και αυτό καπτάτιο μπενεβολέντιε, φυσικά. Γίνονται πολύ εγκάρδιοι, αποκαλούν την γυναίκα του παραλήπτη πολύ συχνά χαριεστάτη, τα παιδιά του γλυκύτατα και ούτω καθεξής. Είναι τεχνικές που οδηγούν και αποτελούν καπτάτιο μπενεβολέντια. Ε, ε,
πολλές φορές έχουμε και υπερβολή, όπως είπαμε, αυτού του πράγματος. Σας δείχνω εδώ ένα παράδειγμα όπου όπου το πράγμα γίνεται λίγο κίτσι σχεδόν. Έχουμε την έκφραση «ο αιμός αγαθός δεσπότης», πάλι στον 6ο αιώνα, που σημαίνει «ο καλοπροαίρετος», «ο καλός μου αφέντης», όπου το αφέντης βέβαια δεν είναι στοιχείο εδώ περισσότερο, ας πούμε, μιας φεουδαλικής αντιμετώπισης των πραγμάτων, αλλά μάλλον στοιχείο ευγένειας. Αν θέλετε, μπορούμε να συζητήσουμε αυτό κάποια στιγμή, σε αργότερα συζήτηση. Και είναι μια φράση η οποία απευθύνεται κυρίως σε μεγαλογεωκτήμονες, μέλη της μέσης και ανώτερης τάξης. Εδώ, σε αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα, έχουμε, όπως βλέπετε, είναι υπογεγραμμισμένη φράση, έχουμε 6 φορές τη φράση «ο αιμός αγαθός δεσπότης» σε ένα κείμενο που είναι μια ντουζίνα γραμμές. Όπως καταλαβαίνετε, ο γραφέας δεν φίδεται προσπαθειών να γλύψει, θα λέγαμε σήμερα, τον αποδέκτη του σε ένα μάλλον χαμηλό έτσι, επίπεδο. Άλλες φορές, ωστόσο, υπάρχει μια η ευγένεια εκφράζεται ως τρόπος επικοινωνιακής στρατηγικής με, μια πιο, έτσι, απαιτητική, με ένα πιο απαιτητικό τρόπο. Για παράδειγμα, στην ακόλουθη περίπτωση, ο γραφέας, ο σχολαστίκιος, χρησιμοποιεί μια παροιμία και μια μεταφορά για να υπογραμμίσει την αγάπη του για την παραλήπτρια του γράμματος, που εδώ είναι η μητέρα του, και να κατορθώσει να επιτύχει την θετική ανταπόκρισή της στο αίτημά του. Και τα αιτήματα, βέβαια, πρέπει να πω ότι παίζουν ένα καθοριστικό ρόλο στην επιστολογραφία αυτής της περίοδου, και είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε το πολύ ωραίο βιβλίο της Κατερίνας Κορολή, που είναι και σήμερα μαζί μας, για το αίτημα στις παπυρικές επιστολές, που διευκρινίζει πάρα πολλά πράγματα σε αυτό τον χώρο. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, που ανήκει στις συλλογές της Τυφλίδας, ο γραφέας ξεκινά επικαλούμενος στο Θεό. Λέει ότι εκτός αν η κατάσταση αλλάξει, με θεϊκή επέμβαση, θα πιστέψει ότι η μητέρα του τον έχει τελείως ξεχάσει. Και εκπληρώνει την παροιμία που λέει «απήλθες εκ της όψεως, απήλθες και εκ της ψυχής». Το «και» το σβήνει ο ίδιος, μάλλον δεν υπήρχε στην αυθεντική παροιμία. Παραπονιέται ότι αυτό συγγράφει συχνά, ενώ αυτή του στέλνει ανέμους που δεν έχουν ούτε κεφάλι ούτε πόδια. Αυτή η μεταφορά, που δίνει και έναν λογοτεχνικό χαρακτήρα, αλλά και έναν χαρακτήρα καθομιλουμένης ταυτόχρονα στην επιστολή, σημαίνει ότι δεν έχει πάρει τίποτα από αυτήν, όπως ακριβώς θα εξηγήσει αμέσως μετά. Αφού την έχει περικυκλώσει τη μητέρα του με αυτό το συναισθηματικό τρόπο, είναι ενδιαφέρον ότι ο γραφέας καταλήγει στο να επιμείνει να του στείλει η μάνα του διάφορα αγαθά, διάφορα πράγματα. Και βλέπετε ότι πόσο αυτή η συναισθηματική φόρτιση που έχουμε στην αρχή καταλήγει στην επικοινωνιακή προσπάθεια να αποκτήσει αυτό που θέλει από τη μητέρα του, την αποστολή δηλαδή αγαθών. Στο πλαίσιο τώρα της captatio benevolente, της άγρας για την καλή διάθεση του ομιλητή, οι γραφείς χρησιμοποιούν και την τεχνική του να προκαλούν τον ίκτο, τη συμπάθεια για τους ίδιους ή για ένα τρίτο πρόσωπο. Στο επόμενο κείμενο, να το δούμε, στο επόμενο κείμενο έχουμε ένα μάλλον παράδειγμα, τυπικό παράδειγμα αυτού του πράγματος, με τη φράση «παρακαλώνει μας, σπλαχνίσε υπέρ της αυτού ταλαιπωρίας». Είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα για αυτήν ακριβώς την πολύ συχνή διατύπωση. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα πώς θα μπορούσαν και πόσο θετικά θα μπορούσαν να αντιδράσουν οι παραλήπτες επιστολών σε συναισθηματικά σε επιχειρήματα, τα οποία υπογραμμίζουν την ασθένεια του προσώπου για το οποίο γίνεται λόγος, είναι το γράμμα που βλέπετε εδώ, δύο στρατιωτικών αξιωματούχων, το οποίο απευθύνεται σε έναν ασκητή.
Ο παραλήπτης του γράμματος, ένας ασκητής που ονομάζεται Άπα Αντίνοος, είχε προσπαθήσει σε ένα προηγούμενο γράμμα του να πείσει τους δύο αξιωματούχους, στρατιωτικούς αξιωματούχους, ο ένας ήταν πρεπόζητος και ο άλλος είχε τον τίτλο του πρίγκεψ, πρίγκιπος, να απαλλάξουν ένα στρατιώτη από τα καθήκοντά του. Στο παρόν γράμμα, οι δύο αξιωματούχοι αποδέχονται το αίτημα του ασκητή και την ίδια στιγμή θεωρούν τον εαυτό τους υποχρεωμένο να εξηγήσει και την προηγούμενη του στάση που δεν το είχε κάνει αποδεκτό και ότι άλλαξαν την γνώμη τους μετά την αποστολή μιας προηγούμενης επιστολής από τον ασκητή. Πρώτα λένε ότι παραδέχονται ότι το πρόσωπο για το οποίο παρακάλεσε ο ασκητής ήταν ένας φτωχός άνθρωπος. Μετά τονίζουν το πόσες μεγάλες δυσκολίες είχαν στο στρατόπεδό τους, ότι δεν είχαν προσωπικό, όπως καλή ώρα στα σημερινά μας στρατόπεδα δεν υπάρχουν και τις στρατιώτες για να κάνουν τις υπηρεσίες. Και τονίζουν ότι παρά τα αυτά, παρά τις τεράστιες δυσκολίες που έχουν και έχουν αρνηθεί σε πολλούς άλλους στρατιώτες αντίστοιχα επιχειρήματα, ότι τελικά σε συναισθηματικό επίπεδο αποδέχθηκαν την παράκληση που τους κάνει ο πνευματικός αυτός ο άνθρωπος, ο ασκητής, και αποφασίζουν να του κάνουν τη χάρη. Δηλαδή έχουμε μια επιτυχημένη στρατηγική του ασκητή που επηρεάζει τους αξιωματικούς με την πνευματική του εξουσία και το κύρος, ενώ ταυτόχρονα προκαλεί τον ίκτο για την άσχημη οικονομική και κοινωνική θέση του στρατιώτη για τον οποίο παρεμβαίνει. Όσοι έχουν ασχοληθεί με το στρατό και την εκκλησία θα ξέρουν ότι υπάρχουν αρκετές επιστολές από μητροπολίτες επαρχιακών περιοχών σε διοικητές στρατοπέδων. Είναι δηλαδή μια πολύ ενδιαφέρουσα, ένα πολύ ενδιαφέρον κειμενικό είδος που ζει μέχρι τις μέρες μας και με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στον χώρο των στρατιωτικών βυσμάτων, θα έλεγα. Η ευγένεια, όπως ήδη παρατηρήσατε, θα μπορούσε να μετεξελιχθεί σε μία σχεδόν αυτοϋποτιμητική και σχεδόν αυτοεξευτελιστική ταπεινοφροσύνη, η οποία σε συνδυασμό με τα μεγάλα, μερικές φορές και χωρίς όρια, επενετικά λόγια για τον αποδέκτη της επιστολής, θα μπορούσε να είναι πολύ επενετική, πολύ, πολύ κολακευτική για τον ίδιο, και θα μπορούσε να, και πολλές φορές δείχνει να έχει, να παράγει και αποτελέσματα. Οι γραφείς αυτής της εποχής ενσωματώνουν και εσωτερικεύουν το χριστιανικό ιδεώδες της ταπεινοφροσύνης στα γραμματά τους και κατά την ίδια στιγμή φροντίζουν να θοπεύουν το εγώ του αποδέκτη, έτσι καταφέρνοντας να επιτυχούν πολλές φορές με εντυπωσιακό τρόπο τους επικοινωνιακούς τους στόχους. Άλλος τρόπος τον οποίο μετέρχονται και τεχνική είναι φυσικά να επενθυμίζουν στον αποδέκτη της επιστολής σε ένα συναισθηματικό επίπεδο παλιές χάρες που τους έκανε ή παλιές χάρες που του κάνανε. Έτσι ο γραφέας, ο συγγραφέας της επιστολής είτε περιμένει μια αντίστοιχη θετική αντιμετώπιση σαν αυτή που είχε και στο παρελθόν ή ελπίζει να επιτύχει μια ανταπόδοση της δικής του καλής αντιμετώπισης προς τον συνομιλητή του, την οποία είχε δείξει παλιότερα. Δεν καταλαβαίνεις. Τι λέει. Εντάξει. Ήταν ο Δημήτρης, είχε ξεχάσει να κλείσει το μικρόφωνο. Ο Δημήτρης ο Ρουμπέκας, ο οποίος είναι μάλιστα στη Βενετία και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που από τη Βενετία, από το Ινστιτούτο Ελένικο της Ντι Πιτσαντίνη, όπως Ντι Πιτσαντίνη είναι σήμερα μαζί μας. Να πω λοιπόν ότι όταν κανείς ζητάει χάρες, πολλές φορές δεν διστάζει να υποσχεθεί μια μακρόχρονη ευγνωμοσύνη στον παραλήπτη, προσπαθώντας να τον πείσει με έναν ρητορικά αρκετά πιστικό τρόπο σε επίπεδο δούνε και λαβήν.
υπόσχεση για ευγνωμοσύνη φαίνεται ότι υπήρξε μια ιδιαίτερα επιτύχη στρατηγική για να κερδίσει κανείς την καλή θέληση της άλλης πλευράς. Για παράδειγμα, στο τέλος του γράμματος επιστολής που βλέπετε και έχω βάλει και μια φωτογραφία της ίδιας επιστολής, ελπίζω να μην τρομάξει ο κόσμος με την επισημένη γραφή στην οποία έχει γραφτεί η επιστολή. Στο τέλος λοιπόν αυτού του γράμματος, ο γραφέας υπόσχεται στον αποδέκτη όχι μόνο τη δική του προσωπική ευγνωμοσύνη, αλλά και την ευγνωμοσύνη μιας μεγαλύτερης ομάδας από ανθρώπους, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να συνεχίσουν και να το κάνουν αυτό σε βάση χρόνου και να διαφημίζουν τη μεγαλοπρέπεια, το μέγεθος του αποδέκτη της επιστολής, ο οποίος θα τους κάνει τη χάρη. Μου θυμίζει λίγο πολιτικά γραφεία, γραφεία πολιτικών ανδρών που έρχονται από τα χωριά και τους υπόσχονται όχι μόνο θα τους ψηφίσουν οι ίδιοι, αλλά και όλη η οικογένειά τους και θα φέρουν και 20 και 30 κεφάλια, 20 και 30 ψήφους μαζί. Ένα επίσης διαδεδομένο τρίκ την εποχή αυτή, και όχι μόνο, είναι το να ζητά κανείς, μάλλον το να επιχειρηματολογεί, ότι αυτό που θέλει δεν είναι μόνο επιθυμία του ιδίου, αλλά ενός τρίτου προσώπου, το οποίο είναι κοινός αφέντης, κοινός προϊστάμενος και των δύο αλληλογραφούντων. Να σας δείξω ένα παράδειγμα, και ως κοινό προϊστάμενο, βέβαια μπορεί να φανταστεί κανείς, ας πούμε, τον ιδιοκτήτη, για παράδειγμα, τον γεούχο ή τον μάνατζερ του, τον αντιγεούχο μιας μεγάλης ιδιοκτησίας, στην οποία και οι δύο αλληλογραφούντες ανήκουν. Ο συγγραφέας του γράμματος που βλέπετε εδώ γράφει στο όνομά του και στο όνομα του κοινού δεσπότου, του κοινού αφέντη και των δύο προσώπων που αλληλογραφούν. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, αν δεν το θέλει μόνο εκείνος που γράφει, αλλά και ο κοινός προϊστάμενος και των δύο, η επιστολή, το αίτημα γίνεται πιο πιστικό πάντα. Υπενήχθηκα προηγουμένως ότι η χρήση της κυρίαρχης ιδεολογίας, και εδώ βέβαια έχουμε μια χριστιανική αυτοκρατορία πλέον από τον 4ο αιώνα, η χρήση της ιδεολογίας, της κυρίαρχης ιδεολογίας, είναι πάντα μια καλή ιδέα αν θες να φτιάξεις μια επιτυχή ρητορική στρατηγική πειθούς. Και έτσι, η οποία δίδει μάλιστα στρατηγική αυτή και ένα θεωρητικό background, το οποίο μόνο αγαθά αποτελέσματα έχει να προσφέρει. Στην ύστερη αρχαιότητα λοιπόν, ο χριστιανισμός κυριαρχεί και βέβαια οι γραφείς και οι επιστολογράφοι το χρησιμοποιούν πάρα πολύ, με πάρα πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Έχουμε, και αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, σε χριστιανικές συστατικές επιστολές. Στην επιστολή, για παράδειγμα, που σας δείχνω, από τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, κατά πάση πιθανότητα, ο επιστολογράφος, ο Ιεράς, παρακαλεί τον αποδέκτη της επιστολής, τον Απαθέωνα, να κάνει μια δωρεά σε ένα πρόσωπο το οποίο ονομάζεται Εορτάσιος. Και βεβαίως χρησιμοποιεί τη χριστιανική διδασκαλία, χριστιανικά επιχειρήματα, το χριστιανικό δόγμα για να τον πείσει. Όπως βλέπετε, δεν διστάζει να πει ότι θα λάβει ο αποδέκτης την ανταμοιβή του από τον ίδιο τον Ιησού, από τον ίδιο τον Κύριο. Ένα ακόμα συναφές κατά κάποιο τρόπο επιχείρημα, το οποίο δεν έχει έτσι πνευματική διάσταση, αλλά έχει κρατική διάσταση και πολιτική διάσταση, είναι όταν δεν επικαλείται κανείς, όπως εδώ, την θρησκεία και τον Θεό, αλλά όταν επικαλείται τα κρατικά συμφέροντα. Είναι μια πάρα πολύ παλιά παράδοση που πηγαίνει στην Τολεμαϊκή εποχή και στη Ρωμαϊκή εποχή,
Και όχι μόνο στην Πελεμακή, στην Αίγυπτο, σε όλα τα ελληνιστικά βασίλεια έχουμε παραδείγματα και κάτι τέτοιο και σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όταν κανείς θέλει να πετύχει κάτι, επιχειρηματολογούσε λέγοντας ότι αν δεν το κάνει, θα βλαφτούν τα συμφέροντα του κράτους, του βασιλιά Πτολεμαίου, του βασιλιά Αντίοχου, αν ήταν στο βασίλειο των Σελευκηδών, του αυτοκράτορα της, του αυτοκράτορα της Ρώμης, αν ήταν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ούτω καθεξής. Είναι μια πάρα πολύ παλιά παράδοση, η οποία ζει και σήμερα, αλλά ζούσε και την εποχή αυτή. Σας δείχνω ένα παράδειγμα από τον 6ο αιώνα. Είναι μια επιστολή η οποία δεν έχει σωθεί, δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, έχει δυστυχώς υποστεί φθορές και ο επιστολογράφος ετείται από τις αρχές την απελευθέρωση ενός κρατουμένου με το επιχείρημα ότι θα πρέπει να πάει να κάνει τις απαραίτητες αγροτικές εργασίες, να θερίσει κλπ. Για να μην βλαφτούν τα οικονομικά συμφέροντα του κράτους, το οποίο θα είχαν τους φόρους του αν το χωράφι δεν καλλιεργεί το. Και μάλιστα, αν δείτε στις γραμμές 4 και 5, ο γραφέας μας δεν διστάζει να γίνει, θα πει τα πράγματα απερίφραστα. Όπως έβρι την συγκομιδή, ποιήσαστε των αυτής αρουρών, η αρούρα είναι περίπου μισό ποδοσφαιρικό γήπεδο, χωράφι. Έκταση μια αρούρα είναι μισό ποδοσφαιρικό γήπεδο περίπου, δύο αρούρες είναι σχεδόν ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Για να κάνει λοιπόν τη συγκομιδή των αρουρών της και μία εμφανιστεί ο σπόρος αυτών εις βλάβην του δημοσίου. Μία έχουσα τίνα των τα καθ' αυτήν δικούντα, δεν έχει κανένα να πάει να κάνει τις αγροτικές δουλειές και θα πάει χαμένος ο σπόρος που έσπηρε και θα πάνε φυσικά χαμένα και ο φόρος, και δεν θα υπάρξει φόρος που το δημόσιο ελπίζει να έχει από το συγκεκριμένο χωραφάκι. Η χωραφάρα, γιατί βέβαια μιλάμε για πολλές αγρούρες, πρέπει να φανταστούμε 2-3 ποδοσφαιρικά γήπεδα σε έκταση. Και είναι χαρακτηριστικό ότι και στο τέλος, στο στίχο 8, πάλι υπάρχει επανάληψη αυτής της έκκλησης, έτσι. Αλλά μία μελήσεις τούτο και ζημιωθεί τα γεννήματα και βρεθεί το δημόσιο σκάζον. Του λέει, κακομοίρη μου, πρόσεχε, γιατί θα έχεις να κάνεις με το κράτος, του οποίου την φορολογία βλάπτεις με τις αποφάσεις σου. Η υπεράσπιση προσωπικών απόψεων, θέσεων κλπ. Με έναν τρόπο αυστηρό μπορούσε να επιτευχθεί καλύτερα και τότε όπως και τώρα, όταν κανείς συνδύαζε ένα πολύπλοκο ορθολογικό, μια πολύπλοκη ορθολογική επιχειρηματολογία. Και κάτι τέτοιο ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο στις επιχειρηματικές και στις διοικητικές επιστολές. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Έχουμε εδώ την προσπάθεια ενός προσώπου, το οποίο είναι μέσης μόρφωσης, να επιχειρηματολογήσει με ένα καλά δομημένο και καθαρό τρόπο σε μια επιστολή η οποία είναι αρκετά εκτενής και έχει μια περιπλοκότητα. Οι δύο αποστολής επιστολής ξεκινούν λέγοντας ότι διαφωνούν με τον τρόπο που οι αποδέκτες ενήργησαν σε σχέση με έναν κοπηλάτη, τον οποίον τον απόσπασαν και τον πήρανε με το έτσι θέλω στο πλοίο τους. Βλέπετε, στίχοι 5-8. Μετά δίνουν λόγους που δικαιολογούν τη θέση τους και αυτό το οποίο ισχυρίζονται. Στις στίχους 8-13. Και μετά προτείνουν στους αποδέκτες επιστολής να διορθώσουν την αδικία, επιτρέποντας τον κοπηλάτη να επιστρέψει στο παλιό του πόστο, στις γραμμές 13-15. Ακολούθως, απειλούν για πιθανές συνέπειες αν το αίτημά τους δεν γίνει δεκτό. Αυτή είναι η στίχη 15-19. Και τέλος, 19-21, επαναλαμβάνουν την ουθεσία τους και ταυτόχρονα ολοκληρώνουν την επιστολή
υποσχόμενοι με μελλοντικές χάρες και ευγνωμοσύνη στην περίπτωση που οι αποδέκτες της επιστολής αλλάξουν γνώμη και συνεργαστούν. Δηλαδή τους πάνε με το καρότο, με το μαστίγιο, με όλους, όπως λένε οι Γερμανοί, nach allen Regeln der Kunst, με όλους τους δυνατούς τρόπους που μπορεί να εφαρμόσει κανείς για να επιτύχει αποτέλεσμα, να επιτύχει το αίτημά του, είτε με καρότο, είτε με μαστίγιο και με λογική επιχειρηματολογία και με συναισθηματική, με τα πάντα, σε ένα γράμμα από ανθρώπους οι οποίοι είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Ένα αρκετά ζωντανό παράδειγμα της σημασίας της επιχειρηματολογίας στον κόσμο του επιχειρήν, του εμπορίου, μας δίνει το ακόλουθο παράδειγμα από τον 5ο αιώνα κατά πάσα πιθανότητα μετά Χριστόν. Ο γραφέας επιστολής, κάποιος κύριος μαρτύριος, είναι ένας χρυσοχώος. Γράφει σε έναν πελάτη, ο οποίος ονομάζεται Φαρίων. Ο πελάτης είχε διαμαρτυρηθεί για κάποια χρυσά κοσμήματα που είχε αγοράσει η γυναίκα του. Ο μαρτύριος, έρχεται ο μαρτύριος ο χρυσοχώος, γράφει ένα πολύ αναλυτικό γράμμα. Θέλει, και αυτό φυσικά που θέλει να πει είναι ότι δεν φταίει αυτός, για να μην υποχρεωθεί να τα γυρίσει πίσω, να δώσει αποζημίωση, να επιστρέψει τα λεφτά κλπ. Ή τα κοσμήματα. Οπότε η επικοινωνιακή του στρατηγική είναι ότι, μάλλον το επικοινωνιακό στόχος είναι να πει ότι τελικά δεν φταίει αυτός και να μην του φορτώνονται. Ταυτόχρονα όμως, όπως καταλαβαίνετε και το καταλαβαίνουμε και από τη σημερινή εποχή, δεν μπορεί να δυσαρεστήσει και τον πελάτη, δεν μπορεί να βρει τον πελάτη και θα τον χάσει. Έτσι προσπαθεί, και είναι ενδιαφέρον να διαφέρουν κείμενο από αυτή την άποψη, ότι προσπαθεί να είναι ταυτόχρονα ιδιαίτερα ευγενικός και καταδεκτικός προς τον πελάτη ο οποίος διαμαρτύρεται, ενώ ταυτόχρονα το απορρίπτει τη διαμαρτυρία του. Γιατί βέβαια θέλει να κρατήσει την επαγγελματική σχέση που έχουν, γιατί τον χρειάζεται. Είναι χαρακτηριστικό του υψηλού επίπεδου επικοινωνίας το να προσπαθεί κανείς πάντα να δικαιολογήσει αυτό που λέει. Όχι να πει εγώ θέλω έτσι, εγώ αυτό θέλω και τέλειωσε. Όταν έχεις απαιτητικό επίπεδο επικοινωνίας πρέπει πάντα να δικαιολογείς. Πάρα πολλοί συγγραφείς, επιστολογράφοι αυτής της περίοδου όχι μόνο δικαιολογούν τις θέσεις που εκφράζουν, αλλά επίσης νιώθουν ότι πρέπει να τη δικαιολογήσουν. Και είναι ακόμα παραπάνω, ακόμα και αν δεν θέλουν ή δεν μπορούν να δώσουν τους ακριβείς λόγους για τους οποίους κάνουν ή δεν κάνουν κάτι, πάντα θα νιώσουν υποχρεωμένοι να διαβεβαιώσουν ότι έχουν ισχυρούς λόγους που δεν τους αναφέρουν να προβούν στη μια ή στην άλλη πράξη. Ένα πρόχειρο παράδειγμα είναι αυτό για ένα μπανάλ θέμα, την αίτηση να γυρίσει πίσω ένα βιβλίο. Ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα στην αρχαιότητα. Οι άνθρωποι δανείζονταν βιβλία και ξεχνούγανε να τα επιστρέψουν. Και το ζητάει αυτό ο άνθρωπος εδώ και νιώθει την ανάγκη να εξηγήσει ότι το χρειάζεται πάρα πολύ. Δεν του κάνει απλώς επειδή φοβάται ότι θα το κλέψουν, ότι θα το γυρίσουν πίσω, αλλά είδεν γάρο Θεός, λέει, αναγκάζομαι, ούχος έτυχε, έχω μεγάλη ανάγκη να πάρω τα βιβλία του Αλεξάνδρου Κλαβδίου για τον Δημοσθένη το Ρήτορα και για την τέχνη του Μενάνδρου. Προφανώς εδώ είναι ο Μένανδρος ο Ρήτορας, που εννοείται, όχι ο Κομοδοποιός κλπ. Έτσι. Και μάλιστα επικαλείται και το Θεό τον ίδιο ως μάρτυρα, γιατί ότι πραγματικά τα χρειάζεται βιβλία και δεν είναι ότι απλώς θέλει να τα πάρει πίσω γιατί φοβάται ότι θα τα κλέψει ο συνομιλητής του. Μια και μιλάμε για Θεό, η επίκληση στο Θεό είναι πάρα πολύ συνηθισμένη, έχει να κάνει ακριβώς με αυτό που είπαμε προηγουμένως, με την κυρίαρχη χριστιανική ιδεολογία. Παρατηρεί κανείς ότι όταν τα άλλα επιχειρήματα λείπουν ή οι μαρτυρίες, σε περίπτωση που χρειάζεται μαρτυρία, τότε η θεία μαρτυρία είναι η μόνη που μπορεί να επικαλεστεί κανείς και να επιβεβαιώσει και να αυξήσει την αξιοπιστία του γραφέα.
Αυτό προκύπτει από και σε περιπτώσεις όπως αυτή εδώ, όπου βλέπετε πως ο Παντοκράτορας αναμειγνύεται πολύ ευχάριστα για μάλλον έτσι μπανάλ θέματα, τα οποία απασχολούν αυτή την σύντομη επιστολή. Ένα πολύ ενδιαφέρον τρόπο, μια ρητορική στρατηγική που είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή την περίοδο, κατά τη γνώμη μου, είναι η επόμενη. Σας δείχνω εδώ το σχετικό παράδειγμα. Είναι το να υπερασπίζεσαι σε κάποιον βρίζοντας και κακομεταχειρίζοντάς τον. Τουλάχιστον κακομεταχειρίζοντάς τον λεκτικά. Είναι μια πολύ έξυπνη κατακτική που τις ξέρουμε ακόμα καμιά φορά και από τις μανάδες μας όταν είμαστε μικροί. Αν κάποιος έχει κάνει ένα σημαντικό λάθος και θέλεις να τον υπερασπιστείς, ο καλύτερος τρόπος είναι να αναλάβεις εσύ να τον επιπλήξεις. Εσύ που τον αγαπάς, που θέλεις το καλό του, που θέλεις να πέσεις στα μαλακά. Έτσι αναλαμβάνεις εσύ το ρόλο του κατηγόρου και μπορείς να το χειριστείς αυτό με έναν τρόπο που να είναι, ο οποίος να είναι ήπιος. Αν δεν το κάνεις, θα έρθει κάποιος άλλος και ενδεχομένως η τιμωρία θα είναι και η κακομεταχείριση και και η επίπληξη θα είναι πολύ αυστηρότερη. Αυτή είναι η περίπτωση στο γράμμα αυτό που βλέπετε από το πρώτο μισό του 6ου αιώνα. Ο γραφέας υποδεικνύει και προτείνει μια σωματική τιμωρία για τον Αναστάσιο. Αυτό όμως δεν πρέπει να, κατά τη γνώμη μου, να ερμηνευθεί ως μια εχθρική στάση απέναντί του. Αντιθέτως, προσπαθεί να ηρεμήσει τον αποδέκτη της επιστολής, επιτιθέμενος ο ίδιος τον Αναστάσιο και γλιτώνοντάς τον από μια πιο σοβαρή τιμωρία για αυτό που έκανε και το οποίο προφανώς δεν ήταν και αμεληταίο. Θα αναρωτηθεί τώρα κανείς. Δεν έχουμε απειλές εδώ. Δεν έχουμε απειλές στην επιστολογραφία αυτής της περίοδου. Ναι, τόσο σε ιδιωτικές όσο και σε επιχειρηματικές επιστολές, εμπορικές επιστολές, η απειλή είναι ένας καλός τρόπος να θέσεις υποπίεση τον αποδέκτη, τον συνομιλητή, τον αποδέκτη της επιστολής. Έτσι λοιπόν δεν είναι σπάνιες οι απειλές, όμως σε έναν κόσμο όπου η ευγένεια είναι πάρα πολύ σημαντική, και ο κόσμος αυτής της περίοδου είναι ένας κόσμος, κατά τη γνώμη μου, όπως έχω επιχειρηματολογήσει και σε ένα γερμανικό άρθρο που είχα βγάλει πριν από ακριβώς 20 χρόνια, το 2001, στο συνέδριο της Βιέννης και δημοσιεύθηκε σε ένα συλλογικό τόμο το 2007, ο κόσμος αυτός, κατά τη γνώμη μου, είναι ένας κόσμος ευγένειας, η οποία είναι ευγένεια, η μετακλασική ευγένεια που τη βλέπουμε στις κωμωδίες, στη νέα κωμωδία, όπως ακριβώς διαμορφώθηκε υπό την επίδραση της ύστερης αρχαιότητας, κυρίως καταρχάς της δεύτερης σοφιστικής και της εποχής της Pax Romana, και αργότερα κατά την ύστερη αρχαιότητα με την επίδραση της κυρίαρχης χριστιανικής ιδεολογίας. Είμαστε δηλαδή σε έναν κόσμο ευγένειας και καμιά φορά υπέρμετρης ευγένειας. Παρ' όλα αυτά, οι απειλές, όταν πρέπει να χρησιμοποιηθούν, είναι ένα όπλο που δεν το αφήνει κανείς αχρησιμοποιητό. Έχουμε λοιπόν και εδώ ένα γράμμα το οποίο δίνει ένα πολύ ωραίο παράδειγμα γι' αυτό το τύπο συμπεριφοράς και επικοινωνιακής στρατηγικής σε επιχειρηματικό περιβάλλον. Ο συγγραφέας, μόνο ότι γενικά είναι αυτοσυγκρατείται, δεν διστάζει να απειλήσει τους φοροεισπράκτορες εάν αποδειχθούν αναποτελεσματικοί. Λέει, μα το Θεό, αν βρω ότι δεν έχουν αυτοί δείξει ζήλο, δεν απευθύνεται στους ίδιους τους φοροεισπράκτορες, αλλά σε ένα τρίτο πρόσωπο, το οποίο προφανώς θα τα μεταφέρει αυτά στους φοροεισπράκτορες, λέει, αν τους βρω ότι δεν θα έχουν επιδείξει τον απαιτούμενο ζήλο, θα τους τιμωρήσω πάρα πολύ αυστηρά. Διαστρέφω αυτούς πάνω, θα τους βασανίσω. Έτσι. Προφανώς ο αποδέκτης επιστολής είχε το καθήκον να μεταφέρει το περιεχόμενο αυτό, αυτή την απειλή, και ίσως και να συμμετείχε αν όλα τα πράγματα πήγαιναν στραβά και οι φόροι δεν ήταν αυτοί που έπρεπε και στην πραγματοποίηση της απειλής.
απειλές σε διοικητικό περιβάλλον είναι πιο διαδεδομένες από ότι σε επιχειρηματικό. Έχουμε, ιδίως από την πρώην αραβική εποχή, έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα με Άραβες να απειλούν με ποινές και σωματικές τιμωρίες, κυρίως στους χριστιανούς, αν δεν κάνανε κάτι, είτε να πληρώσουν τους φόρους τους, είτε να κάνουν σωματική εργασία. Από το περίφημο αρχείο του Κόρα Μπενς, Κόρα η Κούρα, κανονικά Κόρα Μπενς Σαρίκ, το αρχείο του Κούρα, του γιού του Σαρίκ δηλαδή, από την πρώην αραβική περίοδο, έχουμε πάμπολες ελληνικές επιστολές, γραμμένες όμως από Άραβες και μεταφρασμένες στα ελληνικά, όπου δείχνουν αυτές τις απίστευτες απειλές. Να σας δείξω εγώ ένα παράδειγμα από τη Βυζαντινή ακόμα περίοδο της Αιγύπτου. Είναι αυτό που βλέπετε εδώ. Ως ένα παράδειγμα για απειλές σε διοικητικό επίπεδο, ένας αξιωματούχος, ονομάζεται Ευδαίμων, δεν ξέρουμε τι ακριβώς αξιωματούχος είναι, διατάζει έναν βοηθό, ο οποίος ονομάζεται Ιωάννης, να απαγορεύσει σ' όλους τον οποιονδήποτε να αναμειχθεί με τη σοδειά ενός καλλιεργητή. Μέχρι ο τελευταίος, ο οποίος την είχε κοπανίσει και φύγει, ήταν ένας αναχωρητή της εποχής, πληρώσει το ενίκιο, το φόρο σε είδος, τον οποίο χρωστούσε στον ιδιοκτήτη της γης. Ο γραφέας ολοκληρώνει το γράμμα με την απειλή προς τον παραλήπτη ότι αν δεν το έκανε αυτό, θα είχε να πληρώσει ο ίδιος για το χρέος το οποίο ακόμα δεν έχει πληρωθεί. Έτσι. Λέει, και αν μάθω ότι τις ποτέ έλαβεν αυτού τίποτε, ημάς οίκοθεν απαιτώ πάντα τα χρεωστούμενα αυτή παρά αυτού. Έτσι. Ο προφανώς κατώτερος υπάλληλος θα πρέπει να πληρώσει ο ίδιος αν δεν φροντίσει να εκπληρώσει εντολές του προσταμένου του. Τελειώνω λίγο, γιατί νομίζω σας έχω κουράσει. Ας αναφερθούμε λίγο στη λεκτική βία. Αν όλα αποτύχαιναν και δεν μπορούσε να καταφέρει κανείς τίποτα, ούτε καν με απειλές, ούτε με ευγένεια, ούτε με καπτάτιο πενεβολέντη, ούτε με απειλές, τότε οι γραφείς δεν θύστασαν, γιατί όπως είπαμε, θέλανε να πετύχουν αυτό το βασικό που θέλουν, να πετύχουν αυτό που θέλουν. Και χρησιμοποιούν τα πάντα. Δεν δίσταζαν ακόμα και να γίνουν βίαιοι και να προσβάλλουν τους παραλήπτες επιστολές. Βλέπετε εδώ ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, έτσι, μιας επιθετικής συμπεριφοράς, σύντομο κείμενο, όπου όμως είναι αρκετά ευγλώτο, από κάποιον Βαλέριο, 5ος αιώνας, σε κάποιον Αθανάσιο, που είναι γεμάτο από θυμό, προσβολές και απειλές. Η επιστολή ξεκινάει με τρία επιθετικές κριτικές. Κακόγυρε, προδότα, πορνοβοσκέ. Έτσι, δηλαδή κακόγυρος, βρωμόγερος. Έτσι. Και το προδότης και το πορνοβοσκός, δεν χρειάζεται να το εξηγήσω, καταλαβαίνετε. Δείχνουν όλες αυτές οι φράσεις ότι ο γραφέας είναι ικανός να χρησιμοποιεί ιδιαίτερα αρνητικές μεταφορικές εκφράσεις από την κοινωνική και από την σεξουαλική σφαίρα. Το κακόγυρος, να πούμε, ότι απαντάει σε αρκετά λογοτεχνικά κείμενα της περίοδου και έχει και εκεί σκοπό να πληγώσει τα αισθήματα του αποδέκτη. Έτσι λοιπόν αυτά τα τρία επίθετα επιτίθενται, εξουθενώνουν, στοχεύουν να εξουθενώσουν λεκτικά τον αποδέκτη της επιστολής. Ακολουθεί το σκοπούμενο. Ακολουθεί το πρακτικό μήνυμα που αποτελεί και τον πυρήνα του γράμματος και αποδεικνύει ότι έχουμε να κάνουμε με μια επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ το γράμμα καταλήγει πάλι με μια αποστροφή βίαιη, όπου ο γραφέας επικαλείται τον Ιησού Χριστό να μαρτυρήσει πόσο θυμωμένος είναι με τον αποδέκτη της επιστολές. «Μα τον Χριστόν δι' με καύσεσαι, θα έπρεπε να σε κάψω ζωντανό», του λέει. Έτσι λοιπόν έχουμε τις γραμμές 2-4 γεμάτες
θυμό, βιαιότητα, λεκτική βία, απειλές. Αυτές βάζουν πάρα πολύ πίεση, θέτουν τον αποδέκτη σε πίεση, για να διευκολύνουν την υποταγή του στην επιθυμία του γραφέα, η οποία την έχουμε πολύ ωραία στη γραμμή 3. Να κλείσω με ένα ωραίο γράμμα για το πώς μπορούσε κανείς και τότε, όπως και τώρα, στα πολύ αγαπημένα μας βίσματα τα οποία ανέφερα πριν, να χρησιμοποιήσει τρίτα πρόσωπα για να πείσουν το συνομιλητή. Αυτό κυρίως αν όλα τα επιχειρήματα, όλες οι διαπραγματεύσεις, όλες οι προσπάθειες αποδεικνύονταν ανεπιτυχείς. Τότε προσπαθούσαν και τότε, όπως και τώρα οι άνθρωποι, να κινητοποιήσουν ένα τρίτο μέρος που θα υποχρέωνε ή θα έπειθε τον αντίπαλό τους να κάνει ό,τι οι ίδιοι απέτυχαν να τον πείσουν να κάνει. Μερικές φορές μάλιστα το κάνουν αυτό χωρίς καν να προσπαθήσουν να βρουν προηγουμένως τρόπο πειθούς. Είναι μια εύκολη, μια λίγο τεμπέλικη εκδοχή. Στην περίπτωση αυτή που βλέπετε τώρα, τι έχουμε. Βρισκόμαστε σε ένα δίκτυο το οποίο προσώπων που αποτελείται από 5 πρόσωπα. Έχουμε τον αποστολέα του γράμματος, που είναι ένας μεσαίου διαμετρήματος αξιωματούχος. Έχουμε τον αποδέκτη του γράμματος, που είναι ένας υψηλόβαθμος κληρικός. Έχουμε έναν κόμι, δηλαδή έναν αρκετά υψηλόβαθμο αξιωματούχο, από τον οποίο ο επιστολογράφος είχε λάβει την διαταγή να φροντίσει για την περίπτωση ενός αγνώστου προσώπου, το οποίο περιγράφεται ότι είναι ως ο ανιψιός ενός ιερέα. Και έχουμε βέβαια και τον ίδιο τον ιερέα, τον ίδιο τον ιερωμένο, ως πέμπτο πρόσωπο. Τι συνέβη. Ο ανιψιός του ιερωμένου ζήτησε από τον θείο του να τον στηρίξει σε μια υπόθεση που ο ίδιος θεωρούσε ότι είχε δίκιο. Ο ιερωμένος όμως αρνήθηκε. Ο ανιψιός πήγε στον υψηλόβαθμο αξιωματούχο, ζητώντας του βοήθεια. Μας τα λέει όλα αυτά η επιστολή. Ο κόμις, αυτός είναι ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος, δέχτηκε, συμφώνησε και δίνει εντολή στον υφιστάμενό του να χειριστεί το θέμα σύμφωνα με αυτή την συμφωνία που είχε με τον ανιψιό. Τώρα, ο υφιστάμενος του κόμητος και αυτός αξιωματούχος αποφασίζει να παρακάμψει τον ιερέα γράφοντας το παρόν γράμμα σε έναν υψηλόβαθμο κληρικό που είναι ουσιαστικά η υπερκείμενη αρχή του ιερέα που αρνήθηκε να βοηθήσει για να πετύχει αυτό που θέλει, δηλαδή τη μεσολάβηση του ιερωμένου υπέρ του ανιψιού. Προειδοποιεί μάλιστα τον αποδέκτη της επιστολής ότι αν αποτύχει να πείσει τον ιερέα, τότε θα το κάνει ο ίδιος δια της βίας. Νομίζω αρκετά σας ζάλισα, κλείνοντας να πω μόνο ότι έχουμε εδώ πραγματικά έναν πολύχρωμο κόσμο στρατηγικών, τεχνικών, που δεν είναι ενός λογοτέχνηρη τώρα, ο οποίος ενδεχομένως ένας λογογράφος που έγραψε ένα λόγο, αλλά μετά έχει το λόγο, είχε τη δυνατότητα να τον ξαναγράψει, να τον ξανακοιτάξει στο γραφείο του, πριν το δημοσιεύσει. Εδώ έχουμε πραγματικούς ανθρώπους και έχουμε πάρα πάρα πολύ υλικό που έδωσε και δίνει πλούσιους καρπούς για την ανάλυση του, της κοινωνίας συγκεκριμένης και γενικά των ανθρωπίνων κοινωνιών και την εξέλιξη της ρητορικής σε ένα επίπεδο μη λογοτεχνικό, αλλά και επηρεασμένο πάρα πολύ από τη λογοτεχνία, γιατί αυτή η κοινωνία είναι μια κοινωνία και είναι αυτό κάτι που πολλοί δεν το ξέρουν και αδικούν πάρα πολύ αυτή την κοινωνία και τον εαυτό τους βέβαια με αυτά που ενίοτε γράφουν ή λένε. Είναι μια κοινωνία εγγραμμάτων, όχι αγραμμάτων. Και έτσι είναι μια κοινωνία που επηρεάζεται και πάρα πολύ και στις ρητορικές στρατηγικές της και στις τεχνικές της και από τη λογοτεχνία.
Και αυτό, μάρτυρας γι' αυτό είναι οι 10.000 πάπυροι που ήδη έχουν εκδοθεί, λογοτεχνικοί πάπυροι που έχουν ήδη εκδοθεί, από τα χωριά αυτά, από τα οποία προέρχονται και τα γράμματα αυτά. Νομίζω ότι μια περαιτέρω ανάλυση αυτών των κειμένων θα δώσει πληροφορίες για πάμπολες πλευρές και πτυχές της ζωής και της δραστηριότητας αυτής της περίοδου, η οποία είναι ακριβώς η γέφυρα μεταξύ της αρχαιότητας και του μεσαίωνα και τους ποικίλους τρόπους με τους οποίους οι καθημερινοί άνθρωποι έκαναν χρήση αυτών των ρητορικών μέσων για να επιτύχουν τους πρακτικούς τους σκοπούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να έδωσα μια μικρό κλάσμα από αυτόν τον πολύ πολύ πλούσιο κόσμο των πολλών χιλιάδων κειμένων, τα οποία ελπίζω τις επόμενες δεκαετίες όσο ζούμε να γίνουν πολύ περισσότερα και να τα χαρούμε και εμείς που τα διαβάζουμε και οι νέες γενιές που στρέφουν το ενδιαφέρον τους αυτά και να υπάρξουν πολλοί ακόμα που θα, και, γιατί όχι και πολλοί από το κρατήριό μας, οι οποίοι θα ασχοληθούν με την θεματική αυτή στις εργασίες του μάστερ ή του διδακτορικού τους ή των μεταδιδακτορικών τους. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την προσοχή σας και το ενδιαφέρον σας. Και είμαι στη διάθεσή σας για συζήτηση και ερωτήσεις. Αγαπητέ Αμφιλόχε, να σε ευχαριστήσω και εγώ για αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Νομίζω ότι ό,τι ακούσαμε απόψε είναι η επιτομή της κλασικής φιλολογίας. Αυτό που σας έλεγα και στην αρχή. Έχουμε ενδιαφέρον υλικό. Έχουμε μια ρητορολογική και ρητορολαγνική εύστοχη παρουσίαση, ενδιαφέρουσα προσέγγιση, πολλά θεματικά υπόβαθρα και επίπεδα να συζητήσουμε και πραγματικά είναι νομίζω μια από τις καλύτερες διαλέξεις που είχαμε στη λογοδημία. Η κυρία Αλεξάνδρα Ροζοκόκη παίρνει τον λόγο για το σχόλιο της, τα ερωτήματά της και θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπα ερωτήματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Αντρέα. Ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον κύριο Παπαθωμά, τον αγαπητό Αμφιλόχιο, για τις πλουσιότατες πληροφορίες που μας προσέφερε και μας γνώρισε, μας έφερε κοντά στον καθημερινό κόσμο της όψιμης αρχαιότητας. Μας έδειξε λοιπόν ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει σε καμία εποχή. Η φύση του ανθρώπου μένει ίδια με τα προβλήματά του και τον τρόπο που αντιδρά. Ήθελα τώρα να θέσω κάποιο προβληματισμό, κάποιες ερωτήσεις. Παραδείγματος χάρη, αυτός ο αριθμός των χιλιάδων επιστολών, 8.000 διαβασμένες και άλλες πάρα πολλές, ας πούμε, τριπλάσιες ή δεν ξέρω πολλαπλάσιες αριθμό αδιάβαστες. Πόσο μας δείχνουν ότι το υλικό ήταν αρκετά προσβάσιμο από οικονομική άποψη, σε ποια επίπεδα δηλαδή ανθρώπων ή σε όλο τον κόσμο, όπως επίσης όχι μόνο το υλικό να αγοράσω για να γράψω, αλλά πιστεύω ότι αρκετοί θα απευθύνονταν και σε γραφείς, σε επαγγελματίες γραφείς. Να του πούμε, στείλε μια επιστολή σε αυτόν και φτιάξτε του έτσι. Δηλαδή, είδα κάποια στερεότυπα στις επιστολές που μας έρχονται και από τον Όμηρο. Ακόμα και οι λέξεις, η Άρουρα, το Άχθος Αρούρης, η Λαπίνη που έχει στην τελευταία σου επιστολή που δημοσιεύτηκε στο ΤΣΕΠΕ και που μου άρεσε πάρα πολύ που τη διάβασα με το γάμο. Χάρηκα πάρα πολύ. Ας πούμε, είναι λέξεις απόϊχη από τον Όμηρο. Αυτό που ανέφερες ότι σου έχω κάνει πολλές χάρες στο παρελθόν, έτσι, να υπενθυμίσει τις χάρες επομένως, κάνε μου και εσύ τώρα, ανταπόδοσέ μου, μου θύμισε το ομηρικό, ο Χρήστης παραδείγματος χάρη, από όλων αν ποτέ σου έκαψα τόσα μεριά ζώων και τόσες θυσίες, κάνε μου τώρα και εσύ αυτή τη χάρη και δεν ξέρω τι. Αυτά δηλαδή μου δείχνουν, ας πούμε, ένα συγκεκριμένο τρόπο που ίσως ήταν διδαγμένο σε κάποιους που να είναι επαγγελματίες γραφής επιστολών. Επίσης, κατά πόσο μπορούμε να ανοιχνεύσουμε σε αυτές τις ιδιωτικές επιστολές επίδραση από Δίωνα Χρυσόστομο ή από Έλιο Αριστίδη. Ακόμα αν υπάρχει κάτι το σατυρικό που να έχουμε από Λουκιανό, ας το πούμε έτσι, για να δούμε έτσι πόσο αγαπητά και καλή διαβασμένη ήταν αυτή. Και το τελευταίο, ότι αυτό με τα βιβλία που έχουμε και εμείς καημό και όταν το δανείσεις δεν ξέρεις αν θα το πάρεις και πότε θα το πάρεις και όλα αυτά, μου θύμισε βέβαια την επιγραφή στη βιβλιοθήκη Παντένου στην αρχαία αγορά. Ορκιστήκαμε και αφού ορκιστήκαμε, κανείς δεν θα βγάλει βιβλίο από εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Αμφιλόχιε. Εγώ ευχαριστώ, Αλεξάνδρα μου. Με την Αλεξάνδρα είμαστε φίλοι και συμπορευτήκαμε από το Πανεπιστήμιο της Χαϊντελβέργης. Πρέπει να πω ότι της οφείλω πάρα πολλά, μεταξύ άλλων και δύο φορές θέσεις
σε φοιτητική εστία στη Χαϊδελβέργη πριν από 30 χρόνια και δεν το ξεχνώ ποτέ αυτό, αγαπητή μου Αλεξάνδρα. Και ήταν μια μαζί έτσι ξεκινήσαμε και έθεσε η αγαπητή μας Αλεξάνδρα ένα τεράστιο μπουκέτο από πάμπολα όμορφα ερωτήματα και θεματικές. Και τόσο πολλά που θα μπορούσε να κάνει κανείς διάλεξη για καθένα από αυτά. Έτσι είναι. Και ίσως να πω μόνο, προσπαθώ να θυμηθώ λίγο το ένα μετά το άλλο και Αλεξάνδρα μου θύμισε μου αν κάτι ξεχάσω, να πω ίσως κάτι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν θεωρώ ότι οι άνθρωποι αυτοί που συνέταξαν τα γράμματα αυτά είχαν αρκετά μεγάλη παιδεία. Ένα από τα αγαπημένα μου χόμπι, αν δείτε και τη λίστα των δημοσιεύσεών, πολλές φορές ξετρυπώνω διακειμενικές αναφορές και περιπτώσεις όπου έχουμε ένα παιχνίδι με τον υποψιασμένο αναγνώστη με έναν τρόπο που είναι πολύ χαρακτηριστικός για τη μεταγενέστερη εποχή και τον βρίσκουμε πάρα πολύ στο Βυζάντιο, όπου δύο συνομιλητές, δύο επιστολογράφοι, ο ένας γράφει στον άλλον και κάνουν παραπομπές σε πράγματα που και οι δύο έχουν διαβάσει και ή πρέπει να έχουν διαβάσει, και ο ένας τεστάρει τον άλλον παίζοντας με το αν θα γίνει αντιληπτή ο υπαινιγμός ή όχι. Αυτό δείχνει ακριβώς ανθρώπους οι οποίοι είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο και για μένα το ενδιαφέρον και κάτι και αξίζει τον κόπο να αναφερθώ σε αυτό είναι το εξής. Υπήρχε πάντα στην παπυρολογία, ιδίως στα πρώτα 50 έως 70 χρόνια, η άποψη ότι πάρα πολλά από αυτά τα γράμματα είναι γραμμένα από επαγγελματίες γραφής, η πλειοψηφία των γραμμάτων, η πλειονότητα των γραμμάτων αυτό, και ότι οι άνθρωποι, οι περισσότεροι, ήταν αγράμματοι. Δεν συμμετείχαν σε αυτόν τον πολιτισμό της γραφής. Ήταν στα χωράφια τους, με τα ζώα τους, μέσα στη λάσπη, ας το πούμε. Αυτή η άποψη, η οποία ήταν πάρα πολύ διαδεδομένη, ήταν η οποία είναι ο Κομμούνης και η οποία ακόμα και σήμερα ζει και αναπαράγεται, καθίσταται ολοένα και περισσότερο ασθενής. Γιατί προκύπτει το εξής μέσα από τις χιλιάδες αυτών των κειμένων, ότι δηλαδή οι άνθρωποι, οι καθημερινοί άνθρωποι του Μόχθου, γιατί αυτά τα κείμενα είναι γραμμένα από καθημερινούς ανθρώπους, οι οποίοι ούτε τα οικονομικά μέσα είχαν, ούτε και τη δυνατότητα, γιατί πολλές φορές ζούσαν σε μικρά χωριά, πολύ μικρά, που δεν υπήρχαν, ας πούμε, ειδικοί επαγγελματίες να τους βοηθήσουν. Στην καλύτερη περίπτωση θα μπορούσε να τους βοηθήσει ένας συγχωριανός τους που ήξερε κάπως παραπάνω γράμματα. Αυτοί μπορούσαν και φτιάχνανε κείμενα που μας αφήνουν κατάπληκτους. Επίσης, το χαρακτηριστικό αυτό των χιλιάδων επιστολών είναι ότι οι περισσότερες γράφονταν σε αγροτικές περιοχές, πραγματικά στην περιφέρεια, στο ακρότατο άκρο της ελληνορωμαϊκής οικουμένης. Από την Αλεξάνδρεια δεν έχουν σωθεί παρά ελάχιστες. Γιατί το κλίμα ήταν τέτοιο, με υγρασία, με βροχή, στο δέλτα του ποταμού Νείλου, στις μεγάλες πόλεις του δέλτα, δεν σώθηκαν παραλλάξει τα πράγματα. Όλος αυτός ο πλούτος των 1,5 εκατομμυρίων κειμένων σώθηκε από τη Μέση και την Άνω Αίγυπτο, δηλαδή στα απότατα άκρα της ελληνορωμαϊκής οικουμένης, εκεί που εμείς πριν ανακαλύψουμε τους παπύρους θεώρησαμε ότι δεν υπάρχει τίποτα. Υπήρχαν μόνο τίποτα φελάχοι, βάρβαροι που γριλίζανε και τρώγανε, ξέρω εγώ, από τα κοπάδια τους. Και ξαφνικά βλέπουμε ένα τρομερό κόσμο που μας διέσωσε και αυτούς τους 10.000 λογοτεχνικούς παπύρους που μας έχουν δώσει άπειρα κείμενα λογοτεχνικά που δεν τα γνωρίζαμε και δεν μας τα έχει διασώσει η μεσαιωνική χρόνια παράδοση. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες παραελάχιστες για επαγγελματίες γραφής, δεν έχουμε παραελάχιστες πληροφορίες για ανθρώπους που γράψανε για κάποιον άλλον. Αυτό σίγουρα θα συνέβαινε, το καταλαβαίνετε και σήμερα, τη δεκαετία του 50, ας πούμε, ή του 70, ο πατέρας γράφει ή χρησιμοποιεί ένα επιστολάριο και λέει «Αγαπητών μητέκνων, καλώς ήμεθα μετά της μητρός σου και το αυτό ευχόμεθα και διημάς». Και αυτό είναι από ένα επιστολάριο που κυκλοφορούσε το 1947, ας πούμε, και το αντέγραφε ο Κακομοίρης ο πατέρας. Αυτό μπορεί να το βρει κανείς κάποιες φορές και στους παπύρους και έχουμε και μερικές περιπτώσεις τέτοιων επιστολαρίων και αντιστοίχων έτσι, προσπαθειών ανθρώπων. Πάντως, το 95% είναι σίγουρα γράμματα που γράφτηκαν από τους ίδιους, από ανθρώπους που δεν είχαν τη δυνατότητα να προστρέξουν στη βοήθεια επαγγελματιών, ούτε και το είχαν τα χρήματα να το κάνουν, ούτε και είχαν κοντά τους κάποιον τέτοιον και λύναν τα προβλήματά τους με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό και πολλές φορές υπάρχουν ορθογραφίες κλπ. Πράγμα που είναι normal, ακόμα και στη σημερινή μας εποχή κάνουμε. Θα πω κάτι που ίσως είναι προκλητικό και αιρετικό, αλλά το πιστεύω ακράδαντα. Και το έχω πει και σε διεθνή φορά πολλές φορές και νομίζω ότι πια με ακολουθούν πολλοί. Αν εξαιρέσουμε τον 20ο αιώνα και κυρίως τον αιώνα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,
Άντε να βάλουμε και την εποχή από την Belle Époque και μετά. Σπάνια η ανθρωπότητα είχε περιπτώσεις όπου το Λούμπεν προλεταριάτο, ας πούμε, οι άνθρωποι στα πότατα άκρα της οικουμένης ενός κράτους, ας πούμε των ορίων ενός κράτους, μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τόσο απαιτητικό τρόπο σε έναν πολιτισμό γραφής όσο είχαμε σε αυτήν την περίοδο. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Έχει να κάνει με την συνέχεια της μετακλασικής παιδείας. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτά τα άθλια χωριά των 10, 20, 50 κατοίκων έχουμε βρει, τους Μενάνδρους και τη Σαπφό και τον Ιρόνδα και όλους τους μεγάλους συγγραφείς που δεν θα τους είχαμε διαφορετικά. Αυτοί οι άνθρωποι τους κουβάλισαν. Δεν είναι τυχαίο ότι οι άνθρωποι αυτοί μας έδωσαν μεγάλους λογοτέχνες και φιλοσόφους και λοιπά, που τους ξέρουμε από τις περιοχές αυτές. Και δεν είναι τυχαίο επίσης ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι κληρονόμοι αυτής της πολύ μεγάλης πνευματικότητας, την οποία αποτέλεσε η εποχή της δεύτερης σοφιστικής και η εποχή της Pax Romana. Και το βλέπουμε και στους παπύρους πόσο τεράστια άνθηση είχε η εγγραμματοσύνη στα πότατα σημεία της Οικουμένης, ακριβώς τον καιρό, ας πούμε, των περίφημων πέντε αγαθών Ρωμαίων αυτοκρατόρων. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ακριβώς ήρθε να ενισχυθεί με τον χριστιανισμό, ο οποίος χρησιμοποίησε και τη γραφή ως ένα πολύ επιθετικό όπλο για να περάσει τα διδάγματά του και τελικά να κυριαρχήσει. Ο χριστιανισμός κυριάρχησε και είναι αυτό πολύ ενδιαφέρον και το βλέπουμε και μέσω των παπυρών που σωθεί από αυτή την πρώιμη περίοδο, μέσω της γραφής, και την χρησιμοποίησε ως ένα κλειδί για να σπάσει και τον παγανισμό. Χρησιμοποίησε τα όπλα του παγανισμού για να χτυπήσει τον παγανισμό. Αυτό δημιούργησε μια κοινωνία όπου κατάφερε στα τελευταία χωριά με ανθρώπους που ήταν βοσκοί και κτηνοτρόφοι και ογεωργοί, να έχουμε αυτά τα κείμενα τα οποία είναι και αρκετά έξυπνα και αρκετά επηρεασμένα από πράγματα και από συγγραφείς. Δεν είναι φυσικά οι άνθρωποι λογοτέχνες, αλλά να σας πω την αλήθεια, εγώ θυμάμαι το Μακαρίτη τον πατέρα μου όταν μου γράφει σημειώματα, ήταν πολύ χειρότερα από αυτά. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτή την κοινωνία, γιατί είναι μια κοινωνία δική μας, που είναι και μια γέφυρα στο δικό μας πολιτισμό, τον ελληνικό, τον βυζαντινό και τον ελληνικό πολιτισμό. Νομίζω ότι μπορούμε να τους αποκαταστήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και αποκαθίστανται μόνοι τους ήδη με τις χιλιάδες των παπύρων και των επιστολών που βγαίνουν η μία μετά την άλλη. Και φανταστείτε, μόνο από τη συλλογή της Οξφόρδης, η οποία είναι μια εξαιρετικά σημαντική συλλογή, έχουμε αυτή τη στιγμή 6.000 μόνο κείμενα, ενώ η συλλογή έχει 500.000. Φανταστείτε τι περιμένουμε να έρθει. Τώρα, όσον αφορά τον επηρεασμό, εκεί έχει διάφορα πράγματα. Εγώ έχω βρει υπαινιγμούς, ας πούμε, από τον Ηρόδοτο μέχρι το Σοφοκλή και μέχρι, ας πούμε, τους πατέρες της Εκκλησίας, όπου είναι πάρα πολύ βέβαια τεράστια η επιρροή, γιατί οι άνθρωποι καταφέρουν ακόμα και συνθέτουν ομιλητικά κείμενα σε τοπικό επίπεδο, οι τοπικοί ιεροκήρυκες κλπ. Στον χώρο αυτό της ρητορικής, ο οποίος διασπάται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, ο ένας είναι η επιστολογραφία της αρχαιότητας και ο άλλος είναι ο χώρος των αιτήσεων προς τις αρχές, όπου επίσης είναι ένα λαμπρό πεδίο ρητορικής, το οποίο προσπαθώ και εγώ να το μελετήσω, και άλλοι συνάδελφοι και φίλοι και από εδώ μάλιστα παριστάμενοι το έχουν αρχίσει να το μελετούν και το μελετούν. Αυτοί οι δύο χώροι είναι έκφραση ρητορικής και σε αυτούς τους χώρους, ας πούμε, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη επίδραση από τα διδάγματα του ρήτορα Μένανδρου, ο οποίος κυριαρχεί, είναι ο rock star της εποχής αυτής, και βλέπεις οι επιστολές γράφονται σύμφωνα με αυτό. Όχι μόνο οι παπυρικές, και οι επιστολές που έχουμε και σε επιγραφές, σώζοντας επιγραφές, ακόμα και οι επιστολές προς Ρωμαίους Αυτοκράτορες ή από Ρωμαίους Αυτοκράτορες ή από κάπιτα προβινκιάρουμ κλπ. Ή προς κάπιτα προβινκιάρουμ. Και ο Μένανδρος Ρήτορας είναι πάρα πολύ σημαντικός, επιδρά πάρα πολύ και σε θεωρητικό επίπεδο. Αλλά στην επιστολή βλέπεις ότι ακόμα και τα παλιά, η τύπη επιστολημαίοι, η τύπη επιστολική του Δημητρίου, του Ψευδολιβάνιου, όλα αυτά τα επιστολάρια παίζουν ένα ρόλο, αλλά είναι μια πολύ δημιουργική γόνιμη αφομοίωση.
Ωραία, ευχαριστώ. Δηλαδή, πρέπει να σκεφτούμε ότι αφού και στα πιο μικρά χωριά έχουμε αυτή την περίπτωση, υπήρχαν σχολεία, οι άνθρωποι στέλναν τα παιδιά τους στα σχολεία, μάθαιναν. Επειδή αναφέρθηκε στο Μέναδρο, νομίζω ότι ο Μέναδρος είναι αυτός που είπε, το αποκάλυψε τον Δίο να τον, από την Προύσα, Χρυσόστομο. Άρα έχουμε έμεσα. Δηλαδή, ο Μέναδρος τον είχε διαβάσει, τον γνώριζε, τον είχε αφομοιώσει. Και από εκεί και πέρα, ας πούμε, αυτή η επίδρασή του βγήκε, δηλαδή βγήκε η επίδραση του Δίο να έμεσα, ας πούμε, προς τους άλλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να μην να μακρηγορήσω άλλο. Και... Εγώ ευχαριστώ, Αλεξάνδρα, για την φοβερή, φοβερό πακέτο ερωτήσεων, γιατί τα πραγματικά μας έδωσε την ευκαιρία να πούμε πολύ όμορφα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Άλλα ερωτήματα που θέλετε να υποβάλλετε προς τον κύριο Παπαθωμά? Μπορώ εγώ να υποβάλλω? Ναι, κυρία Συνοδυνού. Ναι, κυρία Συνοδυνού. Ακούγομαι? Βεβαίως. Ακόμα δεν έχω εξηγήσει. Μια χαρά. Πολύ ενδιαφέρουσα, κύριε Παπαθωμά, η ομιλία. Και ξέρετε, εγώ από καιρό εις καιρό έλεγα στον εαυτό μου, πρέπει να διαβάσω αυτές τις επιστολές που είναι πραγματική ζωή και δεν είναι σε ένα επίπεδο τρίτων από τις αληθείας, ας πούμε. Αλλά ποτέ δεν τα κατάφερα συστηματικά. Μετά από τις ερωτήσεις της κυρίας Ροζοκόκη, αναρωτιέμαι για πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν γυναίκες που γράφουν επιστολές και με ποια θέματα ασχολούνται οι γυναίκες, με ποια θέματα ασχολούνται. Είδαμε τους άλλους, ήταν όλοι άντρες νομίζω, και ήταν λίγο γενικά τα θέματα, τέλος πάντων. Οι γυναίκες γράφουνε, με τι ασχολούνται? Μαθαίνανε γράφουν. Ναι. Τι? Να απαντήσω σε αυτό αμέσως. Ναι, να απαντήσετε σε αυτό. Να σας, και μάλλον δεν θα απαντήσω εγώ καν, θα απαντήσει κάποιος άλλος για μένα. Εγώ να σας δείξω μόνο εδώ αυτό το γκοδέστατο βιβλίο, το οποίο έχει τον τίτλο, βγήκε τώρα μόλις πριν λίγους μήνες, «Γυναίκες επιστολογράφοι στους αρχαίους ελληνικούς παπύρους». Είναι αυτό εδώ, το 850 σελίδες περίπου. Είναι της αγαπητής συναδέρφου και φίλης, επίκουρης καθηγήτριας Πανεπιστημίου μας, η οποία είναι εδώ μαζί μας. Τη βλέπετε σε ένα διπλανό παράθυρο, της Μαριάννας Στομά, την οποία να δώσω κατευθείαν το λόγο, γιατί θα ήταν ύβρις από μένα να απαντήσω σε αυτό, για το οποίο έχει βγάλει η συνάδελφος ένα τόμο 850 σελίδων. Να πω, ωραία, μόνο... ήδη ο τόμος αυτός, ο όγκος, δίνει απάντηση στο ερώτημα. Είναι να πω έτσι, μια και το έχω στα χέρια μου, είναι πάνω από 250-260 επιστολές γυναικών. Μάλιστα. Δεν ξέρω, Μαριάννα, αν έχεις την καλοσύνη, πάρε το λόγο. Θα τα πεις καλύτερα από μένα, πιστεύω. Ναι, Μαριάννα, ένα σχόλιο. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι και από μένα. Είχα σκοπό να κάνω μια μικρή αναφορά στις γυναίκες επιστολογράφους, αλλά χαίρομαι που η κυρία Συνοδυνή το ανέφερε. Να πω καταρχάς και συγχαρητήρια στον ομιλητή μας για την εξαιρετική αυτή παρουσίαση για τις παπυρικές επιστολές. Σχετικά τώρα με τις γυναίκες, ναι, είναι πολύ ευχάριστο το ότι έχουμε αρκετές επιστολές γραμμένες από γυναίκες. Έχουμε συγκεντρώσει περίπου 260, κάπου εκεί χρονολογούνται κυρίως στη ρωμαϊκή περίοδο και στην ύστερη αρχαιότητα. Γράφουν για παρόμοια θέματα με αυτά που γράφουν προφανώς οι άντρες. Τα περισσότερα αιτήματά τους είναι οικονομικά, εθνικά. Έχουμε όμως και εδώ και κάποιες διαφορές, και μια και έγινε συζήτηση πριν για τις στρατηγικές ρητορικής. Εντάξει, δεν θα ήθελα να καταχρηστώ το χρόνο, αρκεί να πω ότι έχουμε απειλές και από γυναίκες. Μάλιστα, είχαμε κάνει μια εργασία, ένα άρθρο με τον κύριο Παπαθωμά για το περιοδικό Τύχη, αν θυμάμαι καλά, σχετικά με τις απειλές των γυναικών στους παπύρους, στις επιστολές. Δεν παρατηρούμε προφανώς σωματική βία, απειλή σωματικής βίας. Καταλαβαίνουμε και τη θέση των γυναικών, την κατωτερότητα που συνεχίζουν να έχουν, παρά τη βελτίωση της θέσης τους τα ύστερα χρόνια και τη ρωμαϊκή περίοδο. Αλλά έχουμε περισσότερο απειλές σε συναισθηματικό επίπεδο, απειλές αυτοκτονίας, θανάτου, αν δεν επιστρέψει ο παραλήπτης γρήγορα κοντά τους. Και μια ακόμη στρατηγική που ανείχνευσα εγώ, που νομίζω είναι καθαρά γυναικεία, είναι ότι χρησιμοποιούν πολλές φορές και το αίτημα κάποιου άλλου προσώπου της οικογένειας, όπως της μητέρας, της πεθεράς για την ακρίβεια, αυτό ήταν το πιο έτσι, ξεχωριστό,
ή κάποιας άλλης γυναικείας παρουσίασης στον χώρο του σπιτιού, για να πιέσουν περισσότερο συναισθηματικά τον παραλήπτη να αποδεχθεί και το δικό τους αίτημα. Δηλαδή, στείλε μου χρήματα και η μητέρα σου όμως ζητάει χρήματα για αυτές τις υποχρεώσεις. Ή γύρνα πίσω, γιατί και η μητέρα σου είναι στενοχωρημένη με την απουσία σου. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιες γυναικείες συμμαχίες, ακόμη και αν αυτές οι γυναίκες καθημερινή βάση που να σκοτώνονταν μεταξύ τους, να διαφωνούσαν, σε επίπεδο ρητορικής ενώνουν τις δυνάμεις τους. Μαριάννα, αφορισμούς και κατάρες, δηλαδή θρησκευτικά πλέον τεχνάσματα πειθούς χρησιμοποιούνται σε γυναικείες επιστολές, δηλαδή αυτό έχει ενδιαφέρον. Κατάρες όχι τόσο. Σίγουρα υπάρχουν αρκετά παράπονα. Για μια μητέρα διαμαρτύρεται γιατί σε είχα 13 μήνες μάλιστα στην κοιλιά, όχι, σε, ναι, 11 μήνες, εκεί υπάρχει έτσι και μια υπερβολή, το στοιχείο της υπερβολής, για να μην μου δίνεις τώρα σημασία, να μην ενδιαφέρεσαι για μένα. Όχι, κατάρες νομίζω ότι δεν υπάρχουν. Εντάξει, εκεί πηγαίνουμε σε άλλα κείμενα, αλλά υπάρχουν κάποιες έμεσες απειλές. Όχι όμως τόσο πολύ σε οικογενειακό επίπεδο. Απειλή, για παράδειγμα, ότι αν δεν με βοηθήσεις, θα έχεις και εσύ κάποιες συνέπειες. Εκεί θα μπορούσαμε να βρούμε, ας πούμε, ένα τέτοιο στοιχείο σαν αυτό που ανέφερε ο Ανδρέας. Αλλά εντάξει, τα πράγματα είναι λίγο έτσι ελεγχόμενα. Νομίζω ότι δεν εκφράζονται. Το προσεγγίζω από το θρησκευτικό πεδίο. Και επειδή η θρησκεία πολλές φορές χρησιμοποιείται και σε ρητορικά κείμενα για να διατυπωθεί κατάρα, και επειδή υπάρχουν πάρα πολλές και αρέ και κατάδεσμοι και με τη χρήση του θρησκευτικού στοιχείου, που είναι ενδιαφέρον να το δούμε ως και ως θηλυκό τεχνικό στήριγμα και μέσο πειθούς. Ναι. Γιατί ακριβώς η γυναίκα δεν μπορεί να απειλήσει με σωματική βία, όπως είπες, αλλά χρησιμοποιεί τη θρησκεία ως ένα μέσο εξάσκησης και ενάσκησης απειλής και βίας. Υπάρχουν κάποιες λίγες επιστολές όπου αναφέρεται ότι θα αποδοθεί τιμωρία σε θεϊκό επίπεδο, θα σε τιμωρήσει ο Θεός, αν μπορούμε να το εκλάβουμε με αυτή την έννοια. Όχι όμως κάτι περισσότερο. Νομίζω τουλάχιστον τη δική μου έρευνα. Και πριν να ολοκληρώσω για τις γυναίκες, να πω και κάτι που ανέφερε πριν και η κυρία Ροζοκόκη, σχετικά με τον Λουκιανό, νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν ερωτήθηκε, αν υπάρχει Λουκιανό στις επιστολές, αν ας πούμε κάποια αποσπάσματα. Υπάρχει μια γυναική επιστολή όπου μια μητέρα χαρακτηρίζει το γιο της ποιητή αυτόλυρο και θα μπορούσε να συνδεθεί με μια φράση από τον Λουκιανό, «Όνος αυτολυρίζων». Είναι από το αρχείο του στρατηγού Απολωνίου του 2ου αιώνα αυτή η επιστολή. Απλά τώρα, μιας και πήρα το λόγο, ευχαριστώ όμως, μην καταχαριστώ εγώ το χρόνο. Ίσως... Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριάννα, για την πολύ κατατοπιστική τοποθέτηση. Νομίζω η κυρία Συνοδεινού είχε και κάποια άλλα ερωτήματα για τον κύριο Παλαθωμά. Ναι, δεν θα καταχραστώ το. Να πάρω και εγώ ξανά το λόγο και να συμπληρώσω μόνο κάτι για την ερώτηση που έκανε ο Ανδρέας και να πω ότι βεβαίως οι γυναίκες ως τέτοιες καταριώνται. Απλώς η Μαριάννα, για να μην υπάρχει έτσι καμία παρανόηση, αναφέρθηκε στο κόρπους των 200 περίπου 60 γυναικείων επιστολών. Έχουμε κατάρες γυναικών σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Καταρχάς έχουμε την περίφημη κατάρα της Αρτεμισίας, με την οποία σχεδόν για ένα περίπου αιώνα γενιάζονταν η παπυρολογία, ένα κείμενο του 4ου αιώνα π.Χ. σε πάπυρο, το οποίο το έχω βάλει και εγώ στην εισαγωγή στην παπυρολογία μου στο εξώφυλλο, και είναι η περίφημη κατάρα της Αρτεμισίας που καταργείται έναν άντρα που της φέρθηκε πάρα πολύ άσχημα, και είναι ένα τρομερό κείμενο σε διάλεκτο, σε αρχαία διάλεκτο, πριν ακόμα την ελληνιστική κοινή καλά-καλά, το οποίο έχει σωθεί σε πάπυρο, είναι στη συλλογή της Βιέννης, της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Και φυσικά έχουμε τους πάρα πολλούς μαγικούς παπύρους, όπου οι γυναίκες πρωταγωνιστούν και καταργιώνται πάρα πολύ. Είναι όμως ενδιαφέρον ότι φαίνεται ότι αυτά τα πράγματα είχαν κάποια στεγανά σε κειμενικά είδη. Και λέω αυτά τα πράγματα γιατί δεν είναι μόνο κατάρες, είναι και άλλα πράγματα όπως ο ερωτισμός και το σεξ, για να διανθίσω λίγο την κουβέντα μας. Ενώ ας πούμε στους μαγικούς παπύρους βλέπεις άφθονες κατάρες. Βέβαια, ένα μεγάλο μέρος από τις κατάρες μπορεί να κάνει με αυτό τον ερωτισμό και το σεξ, ακριβώς. Ακριβώς. Και έχεις δηλαδή πολλές κατάρες και έχεις και πάρα πολύ ερωτικό περιεχόμενο, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Στις επιστολές δεν βλέπεις ούτε κατάρες, ελάχιστες, σαν και αυτές που έδειξα εγώ ένα παράδειγμα και σε αυτά που ανέφερε η κυρία Θωμά, και βέβαια δεν βλέπεις και σχεδόν καθόλου ερωτικό περιεχόμενο. Πράγμα που είχε απασχολήσει και την κυρία Χατζηλάμπουρ πρόσφατα στο πολύ ωραίο συνέδριο που είχε γίνει η Ανδρέα, που είχε κάνει στην Κύπρο.
για το Sex and the Ancient City. Δηλαδή βλέπεις ότι στις επιστολές δεν έχεις, ας πούμε, ούτε κατάρες σχεδόν τίποτα, ούτε ερωτισμό, ενώ στους μαγικούς παπύρους είναι γεμάτο και από τα δύο το πράγμα. Όμως, κυρία Συνοδυνού, ήθελα και κάτι άλλο, νομίζω. Ναι, κάτι να πω. Δεν θα καταχραστώ το χρόνο. Μας δώσατε μια πολύ αισιόδοξη εικόνα της κοινωνίας που έγραψε αυτές τις επιστολές, ότι είναι γράμματι η κοινωνία. Αναρωτιέμαι, δηλαδή, τι ποσοστό άραγε ξέρανε γράμματα, ξέρανε και οι γυναίκες, και σε τι ποσοστό. Είναι πολύ ερώτηση. Γεωγραφική περιοχή, ποια είναι η περιοχή που έχουμε τις επιστολές, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Βέβαια είναι η Ανατολή, φυσικά είναι. Είναι αυτοί που γράφουν ελληνικά. Τι ποσοστό, δηλαδή, καταλαβαίνετε. Είναι πάρα πολύ ωραίες, πάρα πολύ ωραίες ερωτήσεις. Να το δούμε. Καταρχάς, είμαι όντως αισιόδοξος, γιατί είναι πραγματικά ένας χώρος τον οποίο κερδίσαμε με άπειρα κείμενα, από τον οποίο μέχρι το 1890 δεν είχαμε τίποτα. Ναι. Αν ρωτούσε κάποιος έναν επιστήμονα το 1890, και ας ήταν και ο Βιλαμόβιτς, ας ήταν και ο Λούντβιχ Μίτας, ας ήταν ο Ούρλιχ Βίλκεν, θα έλεγε εκεί και του ανέφερε τις περιοχές αυτές, από τις οποίες προέρχονται οι πάπυροι και στις οποίες θα αναφερθώ τώρα. Θα έλεγε ότι εκεί δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχαν στην καλύτερη περίπτωση τίποτα κτηνοτρόφοι, αγράμματοι, γεωργοί, που γριλίζανε και επικοινωνούσαν μεταξύ τους με γριλισμούς. Και δεν ξέραμε πιθανότητα και καθόλου ελληνικά. Αυτό θα ήταν η απάντηση. Και ξαφνικά ανακαλύψαμε κάτι τελείως διαφορετικό. Οι περιοχές που έχουμε αυτές είναι το τελευταίο κατακάθι της ελληνορωμαϊκής οικουμένης. Χειρότερα δεν γίνεται. Δηλαδή, είναι περιοχές που δεν έχουν καμιά σχέση με την Αλεξάνδρεια. Δεν έχουν. Όχι. Από την Αλεξάνδρεια δεν έχει σωθεί σχεδόν τίποτα. Έχουν σωθεί μόνο κείμενα τα οποία έφυγαν από την Αλεξάνδρεια και ήρθαν προς τον Νότο ήδη στην αρχαιότητα. Γιατί στην Αλεξάνδρεια βρέχει. Πέρσι χιόνισε κιόλας. Δεν σώζεται τίποτα. Ο πάπυρος θέλει απόλυτη έλλειψη υγρασίας για να σωθεί. Ναι, σωστά. Οπότε αυτό που έχουμε είναι χωριουδάκια, έρημα από τις παρυφές της ερήμου ή και κάποιες πόλεις όπως η Οξύρινχος, όπως η Αντινοόπολη, όπως η Πτολεμαϊς Ευεργέτηση, μετέπειτα αρσινοητών πόλεις, όπως η Διόσπολης. Υπάρχουν πόλεις, αλλά μητροπόλεις περιφερειακές. Η πρωτεύουσα των 54 πόσων, 50 περίπου νομών της Αιγύπτου, όχι Αλεξάνδρεια. Όχι μεγάλες κοσμοπόλεις του Δέλτα, του Βόρειου, της Βόρειου μέρους της Αιγύπτου. Έχουμε δηλαδή πόλεις που είναι στη Μέση Αιγύπτο ή στην Άνω Αιγύπτο, όπου Άνω Αιγύπτος είναι η Νότια-Νότια Αιγύπτος. Τα κείμενα από αυτά προέρχονται κατά μεγάλο μέρος από περιοχές όπως που είναι στα σύνορα με το Σουδάν. Δηλαδή, μιλάμε για τις εσχατιές της ελληνορωμαϊκής οικουμένης και βλέπεις αυτό το πλούτο των κειμένων στα 1100 χρόνια του ελληνισμού, της παρουσίας του ελληνισμού και της κυρίαρχης παρουσίας του ελληνισμού στις περιοχές αυτές, τα οποία μας εκπλήσουν. Αν είχαμε από την Αλεξάνδρεια τα κείμενα, θα μιλάγαμε για δισεκατομμύρια κείμενα. Και παίρνουμε μια γεύση από τα ελάχιστα κείμενα τα οποία στάλθηκαν, ας πούμε, επιστολές από την Αλεξάνδρεια προς τον Νότο, από συγγενείς που βρισκόντουσαν ο ένας στην Αλεξάνδρεια, ο άλλος, ξέρω εγώ, στα σύνορα της Αιγύπτου με το Σουδάν, την Ουβία την αρχική. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να πούμε ότι ήταν όλοι εδώ και πολλούς αιώνες εξελληνισμένοι. Όλοι. Ο εξελληνισμός αυτός έγινε το δεύτερο αιώνα π.Χ. Δηλαδή ξεκινάει ο έντονος ο εξελληνισμός μετά το τέλος της τελευταίας εξέγερσης Αιγυπτίων του Διονυσίου ή Πετοσάραπη, όπως λέγεται, και το 190 π.Χ. Και στα μέσα του δεύτερου αιώνα π.Χ. γίνεται ένας τρομακτικός εξελληνισμός των Αιγυπτίων. Υπήρχαν και πάρα πολλοί Έλληνες, είχαν έρθει άπειροι μετανάστες από την Ελλάδα μετά την ενσωμάτωση της Αιγύπτου στο ελληνιστικό βασίλειο του Αλεξάνδρου, μάλλον στο μακεδονικό βασίλειο του Αλεξάνδρου. Ήταν μιλιούνια Έλληνες, αλλά ο εξελληνισμός, ο μεγάλος εξελληνισμός και των Αιγυπτίων έγινε περίπου το 150 π.Χ. Βλέπουμε δηλαδή ανθρώπους που το 180 ονομάζονται Πετεσούχος, γιος του πατέρα Συμφθέως, το 160 είναι μόνο Πετεσούχος, μάλλον το 180 είναι μόνο Πετεσούχος γιος του πατέρα Συμφθέως. Το 160 γίνεται ξαφνικά Πετεσούχος και Διονύσιος.
γιος του Πετερσεμφθέως. Το 140 είναι πια μόνο Διονύσιος. Και το παιδί του, ο Δημήτριος, είναι πια ένας Δημήτριος Διονυσίου. Και είναι πια εξελινισμένο στα τέλη του δεύτερου αιώνα. Αυτό όμως είναι 6-7 αιώνες πριν. Εδώ πια μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι υπήκοοι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, όπως στην Κωνσταντινούπολη, όπως στη Θεσσαλονίκη, όπως στην Αθήνα, όπως στην Έφεσο. Είναι δηλαδή κανονικοί, ας πούμε, Βυζαντινοί Έλληνες. Υπάρχει η κοπτική γλώσσα, η οποία τη μιλάει ένα μέρος του πληθυσμού ως μητρική γλώσσα και ως δεύτερη γλώσσα, αλλά το 100% του πληθυσμού μιλάει ελληνικά. Οπότε είναι φυσιολογικό ότι αυτοί οι άνθρωποι γράφουν στα ελληνικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι κοπτικές επιστολές που σωθεί είναι ένα πολύ, 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 πολύ μικρότερο ποσοστό. Γιατί, όχι γιατί οι άνθρωποι δεν ήταν αρχαίας, πολλοί από αυτούς δεν ήταν αρχαίας αιγυπτιακής φαραωνικής καταγωγής, εξελινισμένοι, αλλά γιατί πια δεν μιλούσαν τη γλώσσα τους. Ήταν πια ελληνισμένοι εδώ και, εξελινισμένοι εδώ και πάμπολους αιώνες. Όταν μιλάμε πια για τον 6ο-7ο αιώνα, καταλαβαίνετε, έχουν έρθει οι Μακεδόνες από το 4ο αιώνα. Για να μην μιλήσουμε για την Αύκρατη και τους άλλους εμπορικούς σταθμούς από τον 6ο και τον 7ο αιώνα. Είναι δηλαδή ένας κόσμος ο οποίος παρέμεινε ελληνικός και κατά τη Ρωμαϊκή και τη Βυζαντινή περίοδο, γιατί οι Ρωμαίοι πήραν τη βασική απόφαση να μην χρησιμοποιήσουν τη δική τους γλώσσα στο σύνολο της Ανατολικής Μεσογείου. Δηλαδή, από τα, το Τυρινικό Πέλαγος και το Ιόνιο Πέλαγος, ανατολικότερα από αυτά δεν χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι σχεδόν καθόλου, ούτε οι ίδιοι καν. Λατινικά. Με αποτέλεσμα όλος αυτός ο χώρος παρέμεινε ελληνικός για 1100, ελληνόφωνος και τελικά, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια τέτοια λέξη, σε εισαγωγικά ελληνικός για 1100 χρόνια περίπου, ώσπου να έρθουν οι Άραβες. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι ήταν η γλώσσα τους, επικοινωνούσαν σε αυτήν και το σημαντικότερο, και αυτό νομίζω είναι το κλειδί για να καταλάβει κανείς όλο αυτό το πράγμα, ήταν μια κοινωνία που αν δεν ήξερες να γράφεις, δεν επιζούσες. Ναι, αυτό είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι. Ναι, συγγνώμη. Όχι, παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι, όταν ήμουν παιδί, δηλαδή στην Αμοργό, οι πιο πολλοί αναλφάβητοι ήταν. Ακριβώς. Και εντυπωσιάστηκα και με αυτό το δανεισμό των βιβλίων. Ναι. Αυτό κάτι δείχνει, το ότι δανείζονται βιβλία, έστω και δεν επιστρέφονται. Αυτό ισχύει και σήμερα. Ναι. Ότι δεν επιστρέφονται τα βιβλία που δανείζεται κανείς. Αλλά αυτό σημαίνει κάτι, ότι διαβάζανε οι άνθρωποι. Ναι. Είναι εντυπωσιακό, Γιατί ήταν, δεν είναι τυχαίο ότι ας πούμε, αυτοί ζούσαν οι άνθρωποι σε μια κοινωνία που ήταν το Βυζάντιο, το οποίο έκτος αιώνας είναι η εποχή του Ιουστινιανού που είχε ξανακάνει τη Μεσόγειο βυζαντινή, ελληνική στην πραγματικότητα, μέχρι την Ισπανία. Δεν το κάνεις έτσι εύκολα. Δηλαδή, χρειάζεσαι ένα σοβαρό κράτος με πολύ ψηλό επίπεδο, όπως και το Μακεδονικό κράτος. Δεν ήταν τυχαίο ότι ο Αλέξανδρος έφτασε στην Ινδία, ούτε ήταν γιατί είχε γερά μπράτσα, ούτε γιατί είχε μακριές άριζες. Είναι ένα συνολικό, και το βλέπουμε ας πούμε στους ελληνιστικούς παπύρους, πόσο τρομακτικά πολύπλοκο και εξελιγμένο ήταν το ελληνιστικό βασίλειο των Πτολεμαίων και εν μέρη, όσο μπορούμε να δούμε, των Σελευκηδών. Γιατί οι παπύροι φυσικά και από εκεί είναι πολύ λιγότεροι, αλλά έχουμε και τις επιγραφές. Είναι τρομερά εξελιγμένα κράτη και είναι κοινωνίες τόσο σύνθετες που δεν μπορούν οι άνθρωποι να επιβιώσουν αν δεν ξέρουμε γραφική ανάγνωση. Είναι όπως σήμερα. Αυτή τη στιγμή, αν δεν μπορείς να χειριστείς το τάξης, και έχουμε μάθει όλοι να χειριζόμαστε το τάξη, όχι μόνο μέσω του λογιστή μας, γιατί αλλιώς δεν επιβιώνουμε. Συνεχώς, χωρίς υπολογιστή δεν μπορεί κανείς να επιβιώσει. Ενώ πριν από 30 χρόνια δεν το έχει κανένας. Αφού και εγώ χρησιμοποιώ. Όλοι μας. Δεν μπορούμε. Αλλιώς δεν επιβιώνουμε. Και οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να επιβιώσουν ούτε οικονομικά, ούτε φορολογικά, ούτε δημοσιονομικά, ούτε πολιτικά, ούτε δικαιικά, αν δεν ξέρανε καλά να χειριστούν το γραπτό λόγο. Και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι. Πιστεύω ότι. Ότι ο πολιτισμός μας πήγε αρκετά πίσω στο Μεσαίωνα και από την αναγέννηση μέχρι τον 19ο αιώνα δεν καταφέραμε να κατακτήσουμε αυτά που είχε κατακτήσει η ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Συνοδεινού. Έχει θερμανθεί η συζήτηση. Τον λόγο τώρα έχει για το ερώτημά της ή το σχόλιο της η Μαρία Λαμπροπούλου. Ναι, ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Παπαθωμά, σε σχέση με την ευγένεια που είπατε, αναρωτιέμαι αν πρόκειται για μία, ας πούμε, ένδειξη ειλικρινούς ευγένειας ή αν είναι επίπλαστη στα πλαίσια, ας πούμε, των στυλιζαρισμένων επιστολών. Ναι. Πολύ ωραία ερώτηση.
Είναι πολύ μεγάλο, πολύ ενδιαφέρον θέμα. Δηλαδή, τι είναι ευγένεια? Εγώ λίγο ανήκω σε αυτό το θέμα στη συμπεριφοριστική σχολή, στην behavioristική σχολή. Πιστεύω ότι άμα είσαι ευγενής, είσαι ευγενής. Αν χρησιμοποιείς τύπους ευγένειας, είσαι ευγενής. Ανεξάρτητα από τα κίνητρά σου, τα οποία δεν μπορείς ποτέ να τα ξέρεις στην πραγματικότητα, τα κίνητρα ενός του συνομιλητή σου που είναι απέναντι ή ενός αρχαίου προσώπου. Ήταν μια κοινωνία ευγένειας. Όπως σας είπα, έχω γράψει ένα άρθρο πριν από 20 χρόνια, λέγεται Höflichkeit und Servilität, και προσπάθησα να δείξω ότι έχουμε μια γραμμή η οποία ξεκινάει από την κλασική περίοδο, προχωράει στην ευγένεια της, ας πούμε, της μέσης και της νέας κωμωδίας, της μετακλασικής Αθήνας, πηγαίνει κατευθείαν στην ευγένεια της δεύτερης σοφιστικής και της Pax Romana και μετά ενδυναμώνεται από την ευγένεια του χριστιανισμού, όπου ο έσχατος έσεται πρώτος και όπου η αυτοταπείνωση είναι το κλειδί για το βασίλειο των ουρανών. Αυτό έχουν οι άνθρωποι και νομίζω, όπως μίλησα σε αυτό το άρθρο που είχε βγει στη Βιέννη τότε, εγώ δεν συμφωνώ ότι αυτό που καμιά φορά μας φαίνεται και ως υπερβολική ευγένεια, και είναι υπερβολική ευγένεια για τα δικά μας δεδομένα, που είμαστε πιο ευθύς, αυτή η ευγένεια δεν πρέπει να ερμηνευθεί όπως το κάνανε παλιότερα τα προηγούμενα 100 χρόνια, πολύ συχνά οι φιλόλογοι και ιστορικοί, ως μια αποτύπωση ενδείξεων προϊόντος φεουδαλισμού και ανάπτυξης φεουδαρχικών δομών. Υπήρχαν τον 5ο, 6ο και 7ο αιώνα, υπήρχαν φεουδαρχικές δομές, πράγματα που θυμίζουν έντονα, ας πούμε, φεουδαλικές δομές, όπως ξέρουμε από την Δυτική Ευρώπη ή όπως την ξέρουμε από το Βυζάντιο με το Βάρδα Σκληρό, το Βάρδα Φωκά και λοιπά, από τη Μακεδονία. Υπήρχαν και αυτά σταμάτησαν με την αραβική κατάκτηση, όμως η υπερβολική ευγένεια που συναντούμε, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι στοιχείο αυτοεξευτελισμού κολίγων προς φεουδάρχες, αλλά είναι στοιχείο ανθρώπων οι οποίοι τιμούσαν την ευγένεια με τον ίδιο τρόπο που βλέπεις αυτή την ευγένεια, την έβλεπες στην Αυστρογγρική μοναρχία, στην αυλή των Αψβούργων ή την έβλεπες στην αυλή των Λουδοβίκων στη Γαλλία. Και είναι χαρακτηριστικό ότι αυτοί οι δύο λαοί καταλαβαίνουν και πάρα πολύ καλά αυτή την ευγένεια και οι καλύτεροι μελετητές προέρχονται είτε από Γαλλία είτε από το χώρο της παλιάς Αυστρογγαρίας, γιατί έχουν την παράδοση αυτή για την οποία σας αναφέρθηκαν και καταλαβαίνουν καλύτερα το πώς δημιουργείται αυτή η ευγένεια. Τώρα, το αν είναι σε επίπεδο του καθενός από αυτούς πλαστή ή ας πούμε γνήσια, εγώ πιστεύω ότι είναι σε μεγάλο βαθμό γνήσια. Είναι άνθρωποι μιας εξελιγμένης κοινωνίας, ακόμα και σε αυτά τα εγκαταλειμμένα από Θεό και ανθρώπους χωριά, στα οποία έχουμε με τα κλασικές τραγωδίες στον 3ο αιώνα μετά Χριστό να γράφονται. Και αυτόγραφα τραγωδιών. Η κυρία Παπαβασιλείου την έβλεπα προηγουμένως, τη βλέπω και τώρα, είναι ακόμα μαζί μας, έκανε το διδακτορικό της σε μια από αυτές τις τραγωδίες του 3ου αιώνα μετά Χριστό, που προέρχονται από τη Θεβαΐδα και είναι αυτόγραφο. Ποτέ δεν μπορεί να ξέρει τι είναι πραγματικό και τι αληθινό, και πολλά από αυτά είναι συμβάσεις. Αν, ας πούμε, συναντήσεις σήμερα έναν Βαβαρό ή έναν Αυστριακό, θα σου πει το γεια σου, θα πει Σέρβους, δηλαδή δούλα σου. Δεν σημαίνει ότι το εννοεί, αλλά είναι όμως και ένα στοιχείο πολιτισμού αυτό. Ακόμα και δεν εννοεί ότι είναι δούλος με το καλημέρα στον συνομιλητή του. Έτσι. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Αμφιλόγια, μπορούμε να αποκλείσουμε την ύπαρξη σταθερών κωδίκων, σταθερών σχημάτων, δηλαδή έκφρασης της ευγένειας και άλλων ρητορικών τεχνικών σε τέτοιου είδους επιστολές? Καθόλου, δηλαδή... καθόλου. Αντιθέτως, Ανδρέα μου, υπήρχαν σίγουρα. Δηλαδή, είναι αυτονόητο ότι υπάρχουν. Και είναι στόχος μας και ζητούμενο, γιατί ζητεράτουμε να τους χαρτογραφήσουμε. Φυσικά και υπάρχουν. Θέλω να πω, δηλαδή, κατά πόσον ήταν ένα ζήτημα απλώς να ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη τεχνική που ακολουθεί το πάντα για να εκφραστεί ευγένεια τρόπον τεινά. Σίγουρα υπήρχε και αυτό. Όπως σε όλα, σε κάθε παραγωγή κειμένου, είτε αυτό είναι επιστολή, είτε ρητορικό κείμενο, είτε μια αίτηση προς τις αρχές που πρέπει να είναι ρητορικώς εξελιγμένη για να μπορέσει να γίνει πιστική, ας πούμε, και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον κειμενικό είδος και αυτό. Σε όλα αυτά υπάρχουν και συμβάσεις,
υπάρχουν και κανόνες, υπάρχουν και παραδόσεις, υπάρχει και διάλογος με την παράδοση και τις συμβάσεις. Αλλά αυτό που θέλω εγώ να πω είναι ότι θα ήταν ότι είναι μεγάλο λάθος να πούμε ότι οι άνθρωποι πέραναν τα επιστολάρια και γράφανε απλώς έτσι. Περισσότερο, νομίζω το κάναμε εμείς και οι γονείς μας το 60 και το 70 και το 50 που πέραναν το επιστολάριο και γράφανε το περίφημο «Καλώς ήμεθα, αγαπητών μητέκνων, καλώς ήμεθα και το αυτό ευχόμεθα και δίμας», παρά αυτοί οι άνθρωποι, το κάναν λιγότερο, αυτό θέλω να πω. Αλλά φυσικά υπάρχουν εκεί όλα αυτά που περιέγραψε ο Ανδρέα μου και πρέπει να τα είναι το καθήκον του φιλολόγου να τα χαρτογραφήσει. Ωραία. Έχουμε δύο κυρίες να ζητάνε τον λόγο, ωστόσο εγώ θα παρασπονδήσω και θα δώσω τον λόγο σε ένα κύριο πρώτα, ο κύριος Χαντζηλαμπρίνος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαθωμά. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω, στο πλαίσιο του προσωπικού χαρακτήρα των επιστολών, έχουμε υπόψη μας κρυπτογραφημένους παπύρους ή επιστολές, καθώς πολλές από αυτές μπορεί ενδεχομένως να πέφτανε σε μάτια ή σε χέρια που δεν θα έπρεπε να πέσουν. Με μια λέξη η απάντηση είναι όχι. Έχουμε βέβαια κείμενα τα οποία είναι γραμμένα σε γραφή που δεν μπορούμε να την καταλάβουμε και δεν μπορούμε να τη διαβάσουμε ακόμα. Την εποχή αυτή μάλιστα, και έχω εκδώσει και εγώ κάποια τέτοια κείμενα, τα έχω παρουσιάσει τέλος πάντων στο βέρσο κειμένο που έχω εκδώσει, επιστολών μάλιστα, αλλά πρόκειται για στενογραφικά κείμενα. Και είναι ένα μεγάλο θέμα η αρχαία στενογραφία και η στενογραφία της ύστερης αρχαιότητας, γιατί υπάρχουν δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ένας κόσμος με τα στενογραφικά manuals, τα οποία τα έχουμε, τα ξέρουμε, ξέρουμε ποια είναι, τι διαβάζαν οι άνθρωποι στη θεωρία, και έχουμε και τον κόσμο της πραγματικής στενογραφίας που δεν διαβάζονται γρή. Είναι ένας διαφορετικός κόσμος. Δεν ξέρω αν είναι τυρώνιες, υποτυπώσεις, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Πάντως, αυτή τη στιγμή κανείς δεν τα έχει διαβάσει και είναι μια μεγάλη πρόκληση για τη νεότερη γενιά των επιστημόνων, γιατί υπάρχουν άφθονα στενογραφικά κείμενα που δεν τα έχει διαβάσει κανείς. Πραγματικά όμως κρυπτογραφημένα κείμενα επιστολών δεν έχουμε καθόλου. Τι κάνανε οι άνθρωποι? Τυλίγανε την επιστολή, τη διπλώναν κλπ. Παίρνανε οι περισσότερες ίνες παπύρου, τη χρησιμοποιούσαν ως σκηνάκι, με κάμια φορά παίρνανε και κανονικό σκηνή, το δένανε για να μην μπορεί να ανοίξει, στάζανε καυτό κερί πάνω στη δεμένη, τυλιγμένη επιστολή και μετά με τη σφραγίδα που είχαν στο δάχτυλό τους, στο δαχτυλίδι τους, και ήταν η προσωπική τους σφραγίδα, σφραγίζανε το καυτό κερί. Και ήταν δεμένο δηλαδή, και μάλιστα με σπαγκάκι, συχνά από πάπυρο, η επιστολή, για να τη διαβάσεις έπρεπε να σπάσεις τη σφραγίδα. Και πολλές φορές μάλιστα ήταν και ακόμα πιο έτσι, ενδιαφέρον. Δεν ήταν απλώς μόνο μια σκέρινη σφραγίδα, είχες και μεταλλικά στοιχεία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ενδιαφέρον αυτό. Το ξέρουν και αρκετοί από τους συνομιλητές μας εδώ, όπως η κυρία Σκαρσουλή, νομίζω. Εκεί μπορούσες να έχεις τη σιγουριά ότι δεν θα σου διαβάσει την επιστολή κανείς. Ή αν τη διάβαζε, δεν θα την παρέδιδε έχοντας την διαβάσει, χωρίς να το ξέρει ο παραλήπτης. Θα την έσκιζε ή θα την παρέδιδε ανοιγμένη. Δεν οι επιστολές ποτέ δεν φεύγαν έτσι ανοιχτές για τον καθένα, γιατί δεν υπήρχαν φάκελοι να τις βάλεις. Τις κλείνανε και όταν τις κλείνανε, αυτό που έμενε να διαβαστεί είχε την διεύθυνση. Ξέρω εγώ, απόδος ή επίδος, το λαμπροτάτο. Σας δίνω τώρα μια διατύπωση της εποχής αυτής. Επίδος το θαυμασιωτάτο, μη αδερφό, το θαυμασιωτάτο και μεγαλοπρεπεστάτο, αδερφό, Δημητρίο, Θεόδωρος. Ας πούμε. Αυτό ήταν που διάβαζες απ' έξω και μετά πρέπει να το ανοίξεις για να το. Για να διαβάσει και το περιεχόμενο. Την εποχή αυτή είχε καταρρεύσει το ταχυδρομικό σύστημα, οπότε έπρεπε οι άνθρωποι να βρούνε πάντα ανθρώπους οι οποίοι να παραδώσουν τις επιστολές μόνοι τους. Γιατί ο Κούρσους Βέλοξ, ο οξύς δρόμος, όπως τα λέγαμε, της ρωμαϊκής εποχής, που ήταν θαυμάσιο ταχυδρομικό σύστημα, στην ύστερη αρχαιότητα κατέρευσε, όπως και κάποια άλλα πράγματα, όπως το δικαστικό σύστημα κλπ. Αλλά αυτό είναι μια μεγάλη ιστορία. Πολύ ενδιαφέροντα τα ερωτήματα, πολύ εύστοχες και ενδιαφέρουσες οι απαντήσεις που δίνουν τροφή για άλλα ερωτήματα και συνέχιση αυτής της θερμής και επικοδομητικής συζήτησης. Η Νικολέτα Καναβού έχει το λόγο για το ερώτημά της ή το σχόλιο της. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα. Πολύ ενδιαφέρον υλικό και θαυμάσια η περιήγηση που έχουμε κάνει ως τώρα.
Πράγματι, πολύ σωστά λες. Δεν υπάρχει τέλος στα θέματα που ανοίγονται και στα δυνατά ερωτήματα που προκύπτουν. Εγώ θέλω να εστιάσω σε δύο μικρές λεπτομέρειες. Η πρώτη έχει να κάνει με αυτή την επίκληση δέσποτα. Έχω την υποψία ότι αυτό που θα ρωτήσω εν μέρη έχει απαντηθεί, αλλά επειδή θέλω να μου φύγει και μια μικρή αμφιβολία που μου μένει, δεν έχει αυτός ο όρος κάποια διάσταση ιεραρχίας, κάποιο τέτοιο νόημα. Ακόμα και σε συμφραζόμενα που καταλαβαίνω ότι επιβάλλει ευγένεια, ίσως είναι κάπως ανάλογο με το Κύριος ως επίκληση. Μάζεψα τα μικρά αυτά παραδείγματα. Το είδα τρεις φορές αυτά τα κείμενα που διαβάσαμε μαζί σήμερα. Μπορεί να ήταν και παραπάνω και να μην το πρόσεξα. Ήταν ένα παράδειγμα που είχαμε δούλους και δεσπότη, οπότε εκεί είναι ο αφέντης, φαντάζομαι, η πιο συμβατική χρήση. Ήταν και ένα παράδειγμα που ήταν αδέλφια και ο ένας αδελφός αποκαλούσε τον άλλο δέσποτα. Δεν υπάρχει πιθανότητα αυτό να δηλώνει κάτι για τη σχέση των δύο αδελφών, να είναι κάποια ιεραρχία, να έχει να κάνει με την ηλικία ή με την κοινωνική εξέλιξη, κατάσταση του ενός από τους δύο σε σχέση με τον άλλον. Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Αυτό ακριβώς έλεγαν όλοι μέχρι το 2001. Βέβαια, υπάρχει ένας κανόνας, ποτέ μην αναφέρεις δύο φορές μια δική σου μελέτη. Εγώ θα το κάνω τώρα για τρίτη φορά. Αυτή η μελέτη που ανέφερα προηγουμένως, το Heflich Katun Servilitet, προσπάθησα να απαντήσω και αυτό το ερώτημα και νομίζω το απάντησα. Το δέσποτα φυσικά είναι το αντίστοιχο του κύρια. Αλλά είναι και το αντίστοιχο του κύρι. Και θα εξηγηθώ αμέσως πώς το εννοώ. Να πω καταρχάς ότι το δεσπότης έρχεται από πού, όπως και το κύριος, από για την εποχή αυτή, από τους Ρωμαίους αυτοκράτορες. Δεσπότης και κύριος είναι ο Ρωμαίος αυτοκράτορας, τελεία. Δεν είναι καν ο δεσπότης ο επίσκοπος. Την εποχή αυτή ο επίσκοπος είναι επίσκοπος, δεν είναι ποτέ δεσπότης. Δεσπότης είναι πολύ μεταγενέστερο. Δεσπότης λοιπόν και κύριος είναι ο αυτοκράτορας. Ή ο Κέσαρας. Εντάξει, πάντως είναι κάτι πρόσωπα πολιτικής εξουσίας κυρίως. Και κυρίως αυτοκράτορας. Μπορεί να είναι και ένας Κέσαρας, ας πούμε, επιφανέστατος Κέσαρα κλπ. Τώρα, από εκεί περνάει και στην χριστιανική ορολογία, ας πούμε, ο ίδιος ο Θεός είναι κύριος, έτσι, κύριε μου, κύριε βοήθη. Και δεσπότης, βέβαια, ο δεσπότης των όλων είναι πάλι ο Θεός και ο Ιησούς. Όμως, φτάνει στην περίοδο αυτή να περάσει ως κοπλιμάν, ας πούμε, που έρχεται να κάνει, που έρχεται να μεταφορική χρήση και από την πολιτική εξουσία και από τη θρησκευτική και στα σημαντικά πρόσωπα. Και μέχρι πριν από 20 χρόνια όλοι θεωρούσαν ότι εντάξει είναι ακριβώς μια έκφραση ιεραρχίας. Όμως η ίδια Νικολέτα έδωσε την απάντηση, δηλαδή είναι δύο αδέρφια. Ναι. Εγώ στο άρθρο αυτό είχα μαζέψει και άλλες περιπτώσεις όπου είναι αντίστροφη η ιεραρχική σειρά, όχι απλώς πιθανότατα ίση στο ίδιο επίπεδο, αλλά είναι και αποδεδειγμένα αντίστροφη, όπου για παράδειγμα ένας ηγούμενος ενός μοναστηριού αποκαλεί το μαθητευόμενο διάκονο δέσποτά μου, όπου ένας πατέρας αποκαλεί το ανήλικο του γιο δέσποτά μου. Ξέρεις, Αμφιλόχη, αν μπορώ να διακόψω μισό λεπτό, ακριβώς επειδή τα αδέρφια παρακινήθηκαν να κάνω το ερώτημα, γιατί από την εμπειρία μου από τις μανιάτικες οικογένειες, στο πολύ πρόσφατο παρελθόν. Κύρι μου, κορώνη μου. Υπάρχουν ιεραρχικές σχέσεις ανάμεσα στα αδέλφια. Ο μεγαλύτερος αδελφός θεωρείται ιεραρχικά ανώτερος από το μικρότερο και έχει δικαίωμα απόφασης για θέματα οικογενειακά, περιουσιακά. Έχει προτεραιότητα σε όλα, στα κληρονομικά, στη διαχείριση των αντικειμένων των γονιών. Αυτό με έβαλε λίγο σε περίεργεια. Μήπως έχουμε κάτι τέτοιο αντίστοιχο στην εποχή την οποία... Ναι, άλλες μανιάτικες οικογένειες θα δεις και τη γιαγιά να λέει το αγκονάκι της, το νεογέννητο το τόσο, κύρι μου, κορώνη μου. Όπου είναι ακριβώς αυτό το οποίο περιγράφω. Δηλαδή, είναι πια καταλήγει, από εκεί που ξεκινάει από τον αυτοκράτορα, σε πολλά σκαλιά, καταλήγει να είναι μια έκφραση αγάπης. Όπως λέει πολλές φορές, κύρι μου, η μάνα το παιδί της. Σε πολλές, και στα Επτάνησα το βλέπεις και σε πολλά συμφραζόμενα είναι ελληνικά, το βλέπεις αυτό. Δηλαδή το δέσποτα δεν σημαίνει κάτι, είναι ένα στοιχείο που σημαίνει ο δεσπότης της ψυχής μου. Και παρεμπιπτώσει υπάρχει αυτή η φράση πάρα πολλές επιστολές, ο δεσπότης της ψυχής μου. Αυτό είναι.
Και αν έχω, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και αν έχω λίγα δευτερόλεπτα ακόμα, να δείξω και κάτι άλλο πολύ γρήγορα. Αυτός ο Αναστάσιος μου τράβηξε πολύ την προσοχή. Αυτό το σύντομο κειμενάκι. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπες για τη ρητορική στρατηγική της ας πούμε, προφυλακτικής υπεράσπισης του πιο αδύναμος, ώστε μετά να μην το επιτεθούν οι άλλοι πολύ βαριά. Αλλά τι είναι αυτός ο Αναστάσιος, ονομάζεται μικρός, τον μικρό Αναστάσιο, μετά λέει πεδίον. Μήπως υπάρχει και κάτι άλλο εδώ, μήπως δεν είναι τόσο, εδώ, τόσο σοβαρά τα συμφραζόμενα, μήπως είναι απλά ένα παιδί και όλο αυτό είναι λίγο παιγνιώδες. Το... μπορούσε να είναι, μα για ένα παιδί δεν έχει πολλές φορές η μάνα ή ο πατέρας, δεν ξέρουμε περιπτώσεις όπου ακόμα και ένα παιδί να είναι, δεν ξέρουμε σίγουρα, αλλά θα μπορούσε να είναι παιδί. Δεν θα μπορούσε, δεν ξέρουμε, δεν θυμόμαστε, δεν μπορούμε να καλέσουμε στιγμές όπου η μάνα μαλώνει το παιδί από φόβο μήπως έρθει ο πατέρας και του δώσει και καμιά ανάποδη. Μάλιστα. Τρέχει να το μαλώσει για να καλύψει το κενό, να καλύψει το σλότ τιμωρία, μην έρθει ο πατέρας και του κάσει και καμιά ανάποδη. Είναι ακριβώς επικοινωνιακή τακτική και αυτό. Και Αναστάσιος βέβαια είναι και ενδιαφέρον, μια και το ανέφερες, ένα όνομα που εμφανίζεται με το που γίνεται αυτοκράτορα στην Κωνσταντινούπολη ο Φλάβιος Αναστάσιος, οπότε είναι και ένα στοιχείο χρονολόγηση εδώ, γιατί αρχίζαν να τα δίνουν τα παιδιά τους ονόματα του αυτοκράτορα οι απλοί άνθρωποι στην περιφέρεια της αυτοκρατορίας. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ ουσιαστική παρέμβαση της Νικολέτας, όπως αναμενόταν. Κατερίνα, Κορολή, καλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι. Καταρχάς να ευχαριστήσω και να συγχαρώ θερμά τον ομιλητή μας, γιατί κατέδειξε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές των ιδιωτικών και όχι μόνο επιστολών, που σώζονται σε παπύρους. Ένα σύντομο σχόλιο για το θέμα της ευγένειας, το οποίο μου φαίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρον και το οποίο έτσι φάνηκε πολύ ωραία στα τελευταία παραδείγματα. Για παράδειγμα, στο Pirainer Cent 161, αν θυμάμαι καλά. Είναι λοιπόν το εξής αυτό που θέλω να πω, ότι επειδή ακριβώς αυτές οι επιστολές καλύπτουν πραγματικές ανάγκες και πολλές φορές οι ανάγκες αυτές είναι επίγουσες και επειδή υπάρχει σε διάφορες περιπτώσεις και επικριτική διάθεση, υπάρχουν σχέσεις εξουσίας, μπορεί ο παραλήπτης να έχει διαπράξει κάποιο σφάλμα, τέλος πάντων υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους ο γράφων θέλει να προσδώσει στο κείμενό του έναν τόνο αυστηρότητας, έναν τόνο επικριτικό. Έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς παντρεύεται η ευγένεια με αυτή τη διάθεση. Και θα έλεγα ότι έτσι το βλέπω εγώ, ότι σε κάθε επιστολή βλέπουμε την προσπάθεια του γράφοντος ή της γράφουσας να κρατήσει μια ισορροπία ανάμεσα στις στρατηγικές που ασκούν πίεση στον παραλήπτη και τις στρατηγικές που μετριάζουν αυτή την πίεση, που θέλουν να τον κάνουν να φανεί έτσι ευγενικός, να προλάβουν τη δυσαρέσκεια του παραλήπτη. Και έχει πραγματικά έτσι ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο να δει κανείς τα είδη της ευγένειας, να τα χαρτογραφήσει όπως υπόθηκε πριν, δανείζομαι το ρήμα γιατί μ' αρέσει, τα διάφορα είδη της ευγένειας και το πώς συνδυάζονται, δηλαδή πώς συνδυάζονται συμβατικές στρατηγικές με πιο πρωτότυπες, για παράδειγμα, ή το πώς συνδυάζονται στρατηγικές που σχετίζονται θεματικά με το αίτημα που υποβάλλεται ή με τα αιτήματα που υποβάλλονται σε μία επιστολή και στρατηγικές εκφράσεις ευγένειας που απλώς υπάρχουν στην επιστολή, όπως είναι τα χαιρετίσματα, και δημιουργούν ένα θετικό κλίμα. Έχει όμως και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δει κανείς σε καθένα από τα κείμενα αυτά το πώς παντρεύονται αυτές οι δύο, ας πούμε, αντίρροπες δυνάμεις. Ναι. Πίεση και ευγένεια. Διαρκώς βλέπεις αυτή την αγωνία. Έτσι το αντιλαμβάνομαι εγώ. Δεν ξέρω ακριβώς, τι έχει να πει ο κ. Παθωμάς. Ακριβώς, και νομίζω ότι το διδακτορικό σου, αγαπητή Κατερίνα, όπου ήταν η πρώτη παγκοσμίως εισαγωγή των θεωρητικών αρχών της κειμενογλωσσολογίας στην επιστολογραφία, στην επιστολογραφία της τρίτης αρχαιότητας με έμφαση στους παπύρους, ήταν ακριβώς, νομίζω, πάρα πολύ διαφωτιστικό. Και εγώ προσωπικά έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα και από το βιβλίο σου για το αίτημα στις επιστολές αυτές, που είναι πραγματικά ενδιαφέρον το πώς μπορεί να εφαρμοστούν αρχές κειμενογλωσσολογικές για να αναλυθεί αυτή ακριβώς η αντίρροπη πάλι την οποία περιέγραψες. Ουσιαστικά, οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι της ζωής.
ήταν έξυπνοι άνθρωποι και θέλανε να αποκτήσουν και να πετύχουν πράγματα. Είχαν οικονομικά συμφέροντα, είχαν συμφέροντα υποστήριξη στο δικαιωτικό σύστημα, για τα προβλήματά τους, για τους αγώνες τους, για τις φιλοδοξίες τους. Δεν άφηναν κανένα όπλο ανεκμετάλλευτο. Και πάντα, όταν θες να φέρεις κάποιον από την καθημερινή μας ζωή, από την οικογένειά μας μέχρι τη διεθνή πολιτική, πρέπει να χρησιμοποιείς αυτά ακριβώς τα δύο. Και ευγένεια και πίεση. Και είναι ακριβώς αυτή η μίξη. Εκείνη που οδηγεί δεν οδηγεί στην επιτυχία. Το ίδιο είναι και στη διεθνή πολιτική. Τι κάνουμε με τους Τούρκους? Αυτό. Και αυτό ακριβώς το κάνουν και οι άνθρωποι αυτής της εποχής σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα επίπεδα που το κάνουμε και εμείς. Νομίζω ότι η δυναμική ανάλυση των επικοινωνιακών στρατηγικών στις επιστολές αυτές, αλλά και στις αιτήσεις προς τις αρχές, γιατί πιστεύω ότι είναι το δίδυμο αδερφάκι των κειμένων μας, πρέπει να λαμβάνει υπόψη πάντοτε αυτόν τον άξονα. Το πώς δηλαδή συνδυάζεται η πίεση με την ευγένεια. Και είναι χαρακτηριστικό σε όλα τα κείμενα, έτσι, και αυτό μας το δείχνει η κειμενογλωσσολογία, ότι δεν μπορεί να έχεις το ένα χωρίς το άλλο. Αν λείψει το ένα, πια κινδυνεύεις να σπάσεις. Και η επικοινωνιακή στόχευση είναι ότι δεν πρέπει να σπάσεις τη σχέση με τον άλλον, δεν πρέπει να τη διαρρήξεις, πρέπει να επιτύχεις να κάνεις μεταβολή της συμπεριφοράς του συνομιλητή σου. Και τη μεταβολή της συμπεριφοράς την κάνεις και με καρότο και με μαστίγιο. Αυτό είναι που κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Αυτό που κάνουν οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες, οι επιτυχημένοι έμποροι, οι επιτυχημένοι δάσκαλοι. Αυτό είναι που κάναν οι φιλόσοφοι πάντα. Αυτό είναι που κάνουμε στη διεθνή πολιτική. Αυτό είναι που κάνουμε και εμείς ως έθνος εδώ και πάρα, πάρα πολλά χρόνια με τους γείτονές μας. Αυτό κάνανε και τότε. Και να πω εδώ, αν μου επιτρέπετε, να προσθέσω ότι μερικές φορές οι στρατηγικές ευγένειες είναι πιο δυνατές από, ας πούμε, την επισήμανση του δέοντος γενέσθετο, τις προστακτικές, έτσι. Γιατί προσπαθούν, να το πω έτσι πολύ απλά, να πιάσουν τον άλλον στο φιλότιμο, να τον κάνουν να τον συγκινήσουν. Οπότε έχουν μια πολύ βαθύτερη επίδραση στον παραλήπτη. Βεβαίως, όλα καλύτερη πίεση στην πραγματικότητα. Από το συνέστημα, από το λεκτικό, έχει τη δοντική τροπικότητα, εκεί και τις διάφορους τρόπους με τους οποίους αυτή εκφέρεται. Έχει τα πάντα. Δεν αφήνει τίποτα. Και είσαι ένας καλός μικρός δικηγόρος όταν είσαι επιστολογράφος του εαυτού σου. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ερωτήματα, τις απαντήσεις, τη ζωηρή συζήτηση. Άλλα ερωτήματα, αν υπάρχουν, να κατατεθούν, να υποβληθούν. Μάνος. Βλέπω, Πιτσαγαβδάκης, το επίθετο, τώρα το βλέπω ολόκληρο. Είναι λίγο δύσκολο, ναι. Πιτσαγαβδάκης, ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Πώς είπατε? Όχι, νόμι, απλά το αναφέρω ότι μέχρι τις 8 είναι, νομίζω, η συνάντηση σήμερα. Πρέπει να ρωτήσουμε αν επιτρέπετε παραπάνω. Λόγω ευγένειας. Μέχρι 8 και δεν μας έχει διακόψει κανείς, οπότε... Φαντάζομαι έχουμε μια μικρή ανοχή στον χρόνο. Είναι και εδώ υπεύθυνος του Γραφείου Μηχανογράφησης της Ακαδημίας Αθηνών. Ένα ακόμη ερώτημα και ολοκληρώνουμε. Ευχαριστώ. Είναι σύντομη ερώτηση. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει κάποια βάση, γιατί σκέφτομαι λίγο μεταγενέστερα κείμενα. Ωστόσο, επειδή βλέπω αρκετά επαναλαμβανόμενα μοτίβα και πάνω κάτω όμοιες εκφράσεις, σκεφτόμουν... Γνωρίζουμε αν στην εποχή αυτή υπάρχουν κάποια τεχνικά εγχειρίδια για τη χρήση των εκφράσεων ευγενίας ή ακόμα και για τη συγγραφή των ίδιων των επιστολών, ίσως για άτομα τα οποία μπορεί να μην είχαν το ίδιο ταλέντο με κάποιον πιο μορφωμένο. Έχουμε επιστολάρια. Έχουν σωθεί, ας πούμε, όχι πολλά όμως. Είναι αυτό που το ανέφερα. Ας πούμε, έχουμε ένα πολύ περίφημο επιστολάριο από τη συλλογή του Αμβούργου, το οποίο μάλιστα το έχω σε ένα αρθολόγιο που έχω βγάλει πρόσφατα το 2020, το έχω δίπλα-δίπλα με μια επιστολή η οποία προφανώς εμπνεύστηκε ή στην οποία χρησιμοποιήθηκε το επιστολάριο αυτό. Έχουμε και επιρροή από θεωρητικά εργαλεία όπως τα κείμενα του Μένανδρου του Ρήτορα. Και
τα οποία όμως δεν ήταν, αυτά δεν ήταν τόσο πολύ για επιστολές, όσο χρησιμοποιήθηκαν πρωτίστως σε αιτήσεις προς τις αρχές και γενικά για τις αιτήσεις, και μετά γονιμοποίησαν αυτά με τη σειρά τους την επιστολογραφία. Γιατί στην πραγματικότητα τι είναι μια αίτηση προς τις αρχές? Είναι μια επιστολή προς τις αρχές, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια επιστολή, αλλά προς μια διοικητική εξουσία με συγκεκριμένο αίτημα. Όμως και οι επιστολές όλες ένα αίτημα έχουν στην τελική ανάλυση, σχεδόν όλες. Οπότε έχουμε λοιπόν κείμενα όπως το Μέναδρο, ανέφερθηκα προηγουμένως στους τύπους επιστημολημαίους, στους τύπους επιστολικούς, του Δημήτρη του Φαλιρέα, του ψευδοπρόκλου, του ψευδολιβάνιου. Δηλαδή είναι ένα σύνολο από θεωρητικά κείμενα επιστολογραφίας. Τα γνωρίζουμε και δεν έχουμε κάποια μεγάλη αύξηση τα τελευταία χρόνια. Τα οποία τα βλέπουμε πως λειτουργήσαν και σε όλα αυτά τα κόρπορα των πλαστών επιστολών, των ψευδεπίγραφων επιστολών τα οποία έχουμε και τα οποία τα μαζεύουν τώρα στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ τα τελευταία χρόνια. Και είναι μάλιστα και μια Ελληνίδα η οποία συμμετέχει, η οποία έχει εκλεγεί και σε εμάς επίκουρη καθηγήτρια, Αντωνία Σαρή, που έχει μια πολύ μεγάλη συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα των ψευδεπίγραφων επιστολών, λογοτεχνικών επιστολών. Βλέπεις εκεί όλα αυτά πώς επηρεάζουν. Αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι δεν επηρεάζουν μόνο κείμενα, όπως ξέρω τις επιστολές του Φάλαρη ή δεν ξέρω κι εγώ, είναι, έρχονται μέχρι κάτω, μέχρι και τα πραγματικά κείμενα της καθημερινής ζωής. Απλώς εκεί μην περιμένουμε να δούμε ένα προς ένα τις θεωρίες του Δημητρίου ή του Λιβάνιου, ψευδολιβάνιου κλπ. Εκεί πιο πολύ θα δούμε αυτά τα επιστολάρια. Τα επιστολάρια αυτά όμως, τα οποία ήταν σε κυκλοφορία, όπως αυτός ο Πάπυρος του Αμβούργου, τους οποίους σας ανέφερα. Αυτά όμως ήταν πολύ λίγα. Δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ότι έχουμε 3-4 τέτοια επιστολάρια σε 8.000 επιστολές πραγματικές. Και αν ψάξουμε να βρούμε σε αυτά τα επιστολάρια ένα προς ένα αντιστοίχηση, θα βρούμε, ξέρω εγώ, 4-5 επιστολές πάλι από τις 8.000. Όχι ότι δεν επηρεάσαν και πάρα πολύ. Αλλά δεν ήταν αυτός ο δουλικός τρόπος που μπορεί ίσως να φανταστεί κανείς, αν έχει υπόψη του μια κοινωνία γραμμάτων, η οποία δεν μιλάει καλά-καλά ελληνικά, και για να γράψει μια κουβέντα πρέπει να πάρει, ας πούμε, το. Μια τέτοια κοινωνία είναι πιο πολύ γερμανική. Εμένα, και το λέω αυτό λίγο προκλητικά και λίγο παιγνιωδώς, όταν πήγα στη Γερμανία για πρώτη φορά από 30 χρόνια, τρόμαξα με το που έβλεπα κάτι χοντρά βιβλία με πρότυπα επιστολών και πρότυπα email. Και υπάρχουν ακόμα και τώρα. Κάτι από την Duden κλπ. Τρόμαξα. Δεν φανταζόμουν ότι έχουν ανάγκη οι άνθρωποι να έχουν τέτοια πρότυπα επιστολάρια ή πρότυπα για email για σήμερα. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βλέπετε ότι όταν θερμανθεί μια φιλολογική συζήτηση μπορεί κανείς να ξεφύγει στον χρόνο, αλλά μαθαίνει πάρα πολλά πράγματα, γίνεται σαφώς σοφότερος. Ευχαριστούμε θερμά και τον Αμφιλόχιο Παπαθωμά για αυτή την διάλεξη. Μάθαμε πραγματικά πάρα πολλά, όπως επίσης και τους συναδέλφους ή τις συναδέλφους, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες για τα ερωτήματά τους. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο τόσο στην Αλεξάνδρα τη Ροζοκόκη όσο και στον Θανάση τον Στεφανή για ένα καταληκτικό σχόλιο και ολοκληρώνουμε αφού ευχαριστήσουμε και τον προϊστάμενο του Γραφείου Μηχανογράφησης, τον κύριο Σαλάπα, ο οποίος έμεινε μαζί μας μέχρι και αυτή την ώρα. Θανάση. Αμφιλόχιε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ανέφερε στην αρχή ότι είναι 3.000 οι επιστολές, οι παπυρικές επιστολές της Ίστρης Αρχαιότητας, 3 με 3.5. Θα μπορούσαμε να ακούμε να τις σχολιάζεις όλες ως το πρωί, χάρη και στην ανοχή και στην υπομονή του τεχνικού της Ακαδημίας Αθηνών, που μας στηρίζει, που βοήθησε τόσο πολύ στην άψογη παρουσίαση αυτής της εκδήλωσής μας. Και βέβαια ευχαριστώ τους όλους που μείνετε ως το τέλος. Γίναμε πολύ πιο... πλουτίσαμε σε γνώσεις για αυτή την εξαιρετική, έτσι, αυτόν τον εξαιρετικό τομέα της φιλολογίας, που μιλάει για τις καθημερινές σχέσεις των ανθρώπων. Και προφανώς, από ό,τι ακούστηκε και συζήτηση, θα υπήρχαν κάποιες στερεότυπες εκφράσεις, κάποιες φόρμουλες που συμπλήρωναν τα κενά. Βάζαν το όνομά τους, τον αποστολέα, όπως γινόταν βέβαια και στις επιγραφές, στη διοίκηση και γενικότερα. Χίλια ευχαριστώ, να είσαι καλά, γερός, και πάντα να μας πλουτίζεις με τις γνώσεις σου. Ευχαριστώ πολύ και όλους σας καλό βράδυ. Την αγάπη και τη ζεστασιά. Αλεξάνδρα Ροζοκόκη, ένα καταληκτικό σχόλιο.
Τι να πω, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αμφιλόχιο για τα όσα πλουσιοπάροχα μας πρόσφερε απόψε. Ευχαριστούμε πολύ και το ελογημότατο κοινό μας για την ωραία συζήτηση. Ραντεβού την επόμενη φορά με την καταγωγή των Ελλήνων. Ναι, θέλω να πω και εγώ ότι την επόμενη φορά θα συζητήσουμε την καταγωγή των Ελλήνων. Ο τίτλος της επόμενης τηλεδιάλεξης, η οποία θα είναι εξίσου ενδιαφέρουσα με τη σημερινή, είναι «Πόθεν οι Έλληνες, αρχαίες καταβολές και σύγχρονες ταυτότητες στην αυγή του 3ου αιώνα ελεύθερου εθνικού βίου», με ομιλητή τον εξαιρετικό μου συνάδελφο Θεόδωρο Γιαννόπουλο του Ανοιχτού Πανεπιστημίου της Κύπρου. Ευπρόσδεκτοι, ευπρόσδεκτες, αφού ευχαριστήσουμε για ακόμα μια φορά τον εξαιρετικό Αμφιλόχιο Παπαθωμά για αυτή τη διάλεξη. Να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλες και όλους. Ευχαριστώ θερμά όλους τους διοργανωτές. Ευχαριστώ Ανδρέα, Θανάση, Αλεξάνδρα. Ευχαριστώ και πάλι θερμά και όλους τους αγαπητούς συνομιλητές και ακροατές. Ευχαριστώ θερμά. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ. Γεια σας. Καλό βράδυ. Ωραία. Φάνη, ευχαριστούμε πολύ που έμεινες μέχρι και αυτή την ώρα μαζί μας. Είχαμε μια 20-λεπτή παράταση λόγω πολύ θερμών συζητήσεων που έγιναν με το ακροατήριο. Ο Φάνης ή όποιος κρύβεται πίσω από εδώ. Εδώ είμαι. Ο Φάνης είναι. Θαύμα. Αντρέα, όμως έχεις κλειστή κάμερα. Δεν είναι σωστό αυτό. Δεν είχα καλή εικόνα σήμερα, Φάνη. Δεν με έβγαζε όντως, πολύ. Το είδα και εγώ στην αρχή ότι δεν έχεις καλή εικόνα. Θα το φροντίσουμε γι' αυτό, εν καιρό. Γιατί πάει πολύ καλά, Φάνη. Ναι, ναι. Συγχαρητήρια. Και... πολύ καλή ομιλία πάλι, ναι. Ακόμα μια φορά. Και δεν είχαμε κανένα κενό στην μετάδοση. Αυτό το οφείλουμε σε εσένα. Κάθομαι και εγώ και την παρακολουθώ ευχάριστα πάντως. Μακάρι. Μαθαίνουμε όλοι. Να σε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Θανάση, να τα πούμε κάπως στο γραφείο. Να τα πούμε μαζί για το υπηρεσιακό, ε. Ναι, ναι. Οκ. Okay. Ναι. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Παρακαλώ.